φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός το Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν εμπιστεύομαι κανέναν, δεν ξέρω κάποιο. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική. Και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 231-0-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Ξημέρωμα 21 Απριλίου του 2018. Κωστής Ραπτόπουλος. Ο γιατρός ο Μπανιώτης είναι εδώ, ο οποίος μας κάνει συντροφιά. Μια ήσυχη εκπομπή, μια φρόνιμη εκπομπή, μια εκπομπή. Πολύ καλημέρα και από μένα. Είναι ήσυχη η εκπομπή σου και εύχομαι να είναι ήσυχη και φρόνιμη, αλλά δεν είναι ήσυχος ο δρόμος, έτσι. Γλιστράει, ρε Γιάννη. Έχουμε ένα σοβαρό, λένε, ατύχημα, δεν ξέρουμε τι θα είναι, θα εξαρτηθεί. Μπροστά στη στροφή στο Παπαγεωργίου με μέτωπο προς ανατολικά. Είναι πάνω σε εκείνη τη στροφούλα, όχι την κατηφόρα προς δυτικά, την ανηφόρα. Ναι. Με μέτωπο λοιπόν προς ανατολικά, εσείς που έρχεστε από απ' έξω και φτάνετε στο ύψος του Παγεωργίου, μαζέψτε αυτοκίνητα, κόψτε γιατί έχει καραμπόλα. Εντάξει, καραμπόλα, είναι καραμπόλα. Και προσοχή στους δρόμους, παιδιά, αυτό το ψηλόβροχο, το ρημάδι, μας στέλνει ή στο νοσοκομείο ή στον άλλο κόσμο. Έμαθες τι έγινε το απόγευμα? Τι έγινε, όχι, δεν έμαθα. Στην Κουλούρα, στην Νέα Εγνατία. Κουλούρα. Με τον μεγάλο τον αέρα. Έφυγε ένα δέντρο, πήρε ένα αυτοκίνητο, το πλάκωσε, σκότωσε τον οδηγό. Σοβαρά μιλάτε? Διαπέρασε το τέτοιο, σκότωσε τον οδηγό. Να περπατάς κανονικά δηλαδή και να σου ήρθε ένα δέντρο στο κεφάλι και να σε στείλει. Η αλήθεια είναι ότι επειδή με χέστης εγώ. Μεγάλος, ήταν πάρα πολύ δυνατός ο αέρας, ξερίζωσε δέντρα. Εγώ επειδή με χέστης. Το λέω, δεν το λέω. Και γιατί είναι κακό? Όταν βρέχει, όταν έχει πολύ αέρα, ναι. Όταν έχει πολύ αέρα, δεν βγαίνω. Γιατί λέω, κοίταξε να δεις τώρα. Θα πέσει κάτι από πάνω, καμιά λαμαρίνα κάνω. Αυτό πάει σε κόψει το λαιμό. Δεν είναι δηλαδή. Εντάξει, και στο πεζοδρόμιο να περπατάς, άμα πέσει από πάνω του μια γλάστρα. Και η πλάκα πιάνει ότι βάζουν κάποιες γλάστρες. Με εκείνα τα ζαρτινιέρες, με εκείνα τα απλά. Ναι. Τουλάχιστον το βάζεις που το βάζεις εκτός, ναι. Δες το κιόλας, ρε παιδί μου. Βάλε σύρμα και δες το. Κανονικά δεν πρέπει να είναι εκτός. Πιο πολύ πιθανότητα βέβαια είναι αυτό. Γιατρέ. Ναι, Μπανιώτη. Μπανιώτη. Ναι. Δεν πρέπει να είναι εκτός οι γλάστρες.
Όχι. Αν είναι καλά. Και όχι, και καλά να είναι, μπορεί να σκουριάζουν, να κάνουν. Ναι, με το σκούριασμα ή με το κούνημα του αέρα κτλ. Το σύρμα, οτιδήποτε σύρμα για να έχει. Εκτό αν είναι χοντρό γλαβανιζέ. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε λίγο στι γυροκαρβουνιέ. Ναι, οι γυροκαρβουνιέ είναι εκπληκτικέ. Πάμε. Γιατί αυτή τη στιγμή μπορεί να σε πιάσει. Αυτή τη στιγμή μπορεί να σε πιάσει, ας πούμε, καμιά λιγούρα. Σε πιάνει λιγούρα το βράδυ, ειδικά τώρα είναι μερικοί οι οποίοι δουλεύουν, να πούμε, το πρωί. Ασυναίσθητα δεν τρώνε. Γυρίζουν στο σπίτι. Η γυναίκα τι έκανε, δουλεύει και η γυναίκα, δεν έκανα τίποτα. Άμα δεν έκανε τίποτα, δεν χρειάζεται να την τζακώσει τη γυναίκα από το λαιμό και αυτή δουλεύει, να πούμε, φουκαριάρα. Πήρε τηλέφωνο τι γυροκαρβουνιέ. Γιατί στι γυροκαρβουνιέ? Γιατί εκεί το γύρο το φτιάχνουν, να πούμε, με κάρβουνο. Είναι μια κάθετη ψυστιέρα. Και μπαίνει από κάτω ο γύρος και είναι μια εκπληκτική γεύση. Εμείς που είμαστε άνθρωποι των γεύσεων, μας αρέσουν, να πούμε, το κρέας να είναι ψημένο στο κάρβουνο, να πούμε, και να παίρνει εκείνη τη γεύση ο ουρανίσκος, να πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Θα μου πεις, ρε Ραπτόπουλες, κάνεις δίαιτα. Μπορεί να μην φάω πίτα ή ψωμάκι, να φάω σκέτο το γύρο. Τραβάω και μια ντομάτα, να πούμε, ωραία, με λίγο αλατάκι και ένα κρόμιο, να πούμε, και με περδίκι. Και άμα θέλω να πάρω τηλέφωνο. Πού παίρνω? Μπορεί να πάω στην Γρηγόρη Λαμπράκη επάνω που είναι και να πάω να το παράλληλο, όμως πιο κάτω και ζούμε προς τα κάτω. Τηλεφωνώ στο 231-0-988-198. Ξαναλέω, 231-0-988-198. Παίρνεις τηλέφωνο και λες, εκείνη η Φαλακού Ραπτόπουλος είπε ότι έχετε τρομερό γύρο. Για πάτε να δοκιμάσουμε, να πούμε. Κατάλαβες? Και άμα σκαλώσεις μια φορά, μένεις, να πούμε, γιατρέ. Λοιπόν. Αυτά είναι τα νέα με τις γυροκαρβουνιές, οι οποίες είναι φίλες μας εδώ και αρκετό καιρό. Εγώ η αλήθεια ήταν, δεν το ξέρα, πήγα, έφαγα και ενθουσιάστηκα, να πούμε. Εντάξει, εντάξει, πολύ ωραία. Γιατρέ μου, τι κάνεις? Τι κάνεις, γιατρέ μου? Όλα καλά, πολύ ωραία. Είσαι ήλωτας της δουλειάς, να πούμε. Σε παίρνω τηλέφωνο, πού είσαι, γιατρέ, δουλεύω. Πού είσαι, γιατρέ, με στο ιατρείο. Πού είσαι, γιατρέ, περνάω βελόνες, να πούμε. Ναι. Είσαι τη δουλειά, είσαι δικό μα άνθρωπο. Όταν υπάρχει δουλειά, την κυρία. Ναι, όταν υπάρχει δουλειά, η δουλειά έχει και η φίλη μα, η χαρτομάντισσα, η κυρία Μαρία. Κυρία Μαρία, να πούμε, έχει μαζέψει εκεί του φίλου μα, του άντρε, γιατί από ό,τι έμαθα, πιο πολλοί άντρε πάνε και ψάχνουν να βρουν μέλλον, ιστορία. Του λέει χαρτιά, εγκόμενα που, ιστορίε, η γυναίκα, κουμπάρα, ιστορίε, μέλλον, δουλειά, έμεινε, ξέμεινε, θα βρει, δεν θα βρει. Στο ρίχνει, να πούμε, το κόλπο. Λοιπόν, πού πας όμως? Δεν πας πουθενά, παίρνεις τηλέφωνο. Πού παίρνεις τηλέφωνο? Στο 6949-774263. Ξαναλέω, 6949, που είναι η ηλικία του Βενγκέρ και του Γιώργου Νταλάρα. 6949, το 49 είναι, θα πούμε για το Βενγκέρ. 6949-77 του Ζαγοράκη. Τα 4-2 τα στημένα, άμα ακούτε 4-2 είναι στημένο, ή 5-2. Και 6-3, ξαναλέω πάλι, 6-9-49-7-7-4-2-6-3. Έχουμε κανένα νέο? Όχι, δεν έχουμε νέο. Απλώς ήθελα να διευκρινίσω. Με πήρε ένας φίλος, γιατί εγώ το άκουσα, μάλλον το άκουσα λιγάκι στην αρχή αυτό που έγινε με το, στην κουλούρα που σου λέω, με το δέντρο. Ναι. Μέσα στο αυτοκίνητο δεν ήταν ένας. Ήταν τρία άτομα. Και σκοτώθηκε αυτός που ήταν ο συνοδηγός. Έπεσε από την πλευρά, δηλαδή, εκεί το δέντρο. Και πέρασε το μπαμπρίτς και τον σκότωσε. Ναι, οι άλλοι δύο δεν πάθαν τίποτε. Ο οδηγός. Και ο Ποπής δεν έπαθε τίποτε. Ο συνοδηγός, από την πλευρά δηλαδή που ήταν, που έπεσε στο δέντρο, από εκεί ήταν το πρόβλημα. Να φύγεις από αυτή τη ζωή, ρε παιδί μου, να βρεθεί ένας τρόπος. Μετά τώρα να μην πιστέψουμε τη γιαγιά μας, τη δικιά μου, που μου έλεγε, αν δεν έχει λάδι το καντήλι. Ναι. Η ανέμη, πάντως, εγώ δεν βγαίνω. Δεν σ' αρέσει. Οκ. Τις προάλλες πήγα να τρέξω κάτω χιλιόμετρα. Σήμερα πήγα, έκανα ένα πεντάρι ωραίο, 31 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. Καλός χρόνος. Όσο ρίχνεις κιλά, μειώνεται ο χρόνος της απόστασης. Να πούμε, το 5 χιλιόμετρα το κάνει ο άλλος σε 26 λεπτά. Είναι σύμφωνας. Και αντιστρόφω. Ο άλλος κάνει σε 40 λεπτά, είναι πιο αυτός. Εγώ το έκανα σε 32,5. Το κατέβασα 31 και 15. 1 λεπτό και 15 δευτερόλεπτα. Χάνεις, όσο χάνεις κιλά, φεύγεις βολίδα, φεύγεις από πάνω κτλ. Όταν δω ανέμους. Δεν βγαίνω, δεν το ρισκάρω, να πούμε. Δέντρο θα είναι, λαμαρίνα θα είναι από πάνω. Τι θα είναι, ξέρω, θα πάει να την άξει καμία μια ταχαλιά, θα είναι χοντρή. Θα κάνει ο αέρας, θα την πάρει παραπλεύρος, να πούμε. Θα τη ρίξει απάνω, σε σκάσει χοντρή στο, από το δεύτερο όροφο. Απάνω, κάνεις. Έχεις φοβία, εντάξει. Ναι, τι. Όχι, τα λέω, εγώ τα υπολογίζω. Είμαι δηλαδή, πώς να σου δώσω, καταλάβεις. Είμαι άνθρωπος που τα υπολογίζω τη λεπτομέρεια. Δηλαδή, παρκάρω τα μάξι. Λέω, εδώ είναι σταυροδρόμιο. Άμα τα αφήσω εδώ,
μπορεί να βγει ένα απεδό και ο άλλο για να τον αποφύγει θα μου χτυπήσει τα μάξι. Φεύγω, παρκάρω αλλού. Κατάλαβε. Τέτοια παρατηρητικότητα να πούμε έχω. Θα μου πει, είσαι τρελό. Όχι, δεν είμαι τρελό, είμαι παρατηρητικό. Άλλο είμαι τρελό και άλλο είμαι παρατηρητικό. Παρατηρητικό τι είναι. Δηλαδή βλέπω ρε παιδί μου, εδώ είναι σταυροδρόμιο. Ναι. Εδώ η στροφή πώς πάει, πάει αριστερά. Ναι. Το αμάξι εγώ το έχω δεξιά. Τώρα, αν έρθει κανένα που έχει σουρώσει να πούμε και τα λοιπά και δεν έχει λάστιχα και πάρει τη στροφή, θα με το χτυπήσει. Αν με το χτυπήσει, θα κάνουν ιου, 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 ιου οι σιρήνες δεξιά και αριστερά, θα πάρει δρόμο αυτό, θα φύγει. Και ο γείτονα να δει ότι το αμάξι μου το χτύπησαν, επειδή με χωνεύει, δεν θα το πει. Εντάξει, είναι και μερικέ περιπτώσει οι οποίε δεν περιμένει σε ομαλέ συνθήκε τη καθημερινότητα. Δηλαδή τότε που ήταν στο ζάπινγκ που μπήκε στο ζάπινγκ. Δεν περίμενε ότι πίνει το ζάπινγκ. Δεν περίμενε, αλλά ναι, ότι θα μπει άλλη με τα μάξι να πούμε παλαβιάρα να πούμε κτλ. Αλλά πλάτη πάλι δεν κάθισε στο δρόμο. Στο ζάπινγκ. Προχθέ ήταν να κάνω κάτι από νευρώσει και κατέβηκα στο κέντρο. Ήταν ο γιατρό και είναι εκεί στην Μητρόπολη. Απέναντι έχει μια καφετέρια, γωνία Μητροπόλεως που αράζουν τα ταξί. Ναι. Μητροπόλεως και πώς τη λένε, Αγία Σοφίας. Ναι. Ναι. Με λέει ο φίλος μου, έλα το κοινικό σκούλικο να πούμε. Έλα ρε, μου λέει, να πιούμε ένα καφέ, λέει, να ξεμουδιάσει και το στόμα σου κτλ. Να πάρουμε, λέει, μια κρύα σοκολάτα, λέει, λευκή. Μετά την απονεύρωση πήγε. Μετά. Να πάμε, λέει, από την άλλη μεριά το καλαμάκι. Ναι. Πιούμε δύο λευκές σοκολάτες να πούμε. Άνευ Ζαχάριος. Έλα, κάτσουμε εδώ. Λέω, εδώ είναι ο δρόμος. Είναι ο δρόμος από εδώ. Ο δρόμος από εδώ μπορεί να έρθει όλος με 70. Να μην πιάσει το φρένο και να έρθει απάνω σου. Μου λέει, ρε, τι λες. Πάμε, λέω, να κάτσουμε από τη μεριά που είναι, λέω, την Αγία Σοφία. Και θα κάτσουμε από τη μέσα μεριά γιατί μπορεί να αυτοκτονήσει κανένας από πάνω να πέσει κατά πάνω σου. Μειώνεις την πιθανότητα. Δεν λες ότι το γλιτώνεις. Μειώνεις την πιθανότητα. Βγαίνεις από το σπίτι του, είσαι εντάξει. Όχι, βγαίνεις. Και τσακώνεσαι και κάνεις και τρέχεις και με 140 στην εγκρατή. Αλλά θέλω να σου πω ότι κάποια πράγματα να πούμε. Τα παρατηρείς να πούμε. Σ' αεροπλάνο δεν μπαίνει. Πας στην ταβέρνα. Πας στην ταβέρνα. Λες στο ταβερνιάρι, ένα τραπέζι έχετε μάλιστα αυτό. Δεν μ' αρέσει αυτό. Γιατί δεν σ' αρέσει. Θέλω τοίχο. Γιατί θέλεις τοίχο. Θέλω να βλέπω. Μπροστά να έχω οπτικό πεδίο. Γιατί μου λέει, ρε φίλε, θες να έχεις, λέει, οπτικό πεδίο. Γροθιά θα είναι, λέω. Μπουκάλι θα είναι, λέω. Σφαίρα θα είναι. Μαχαίρι θα είναι. Να έχω την. Τουλάχιστον έχω το οπτικό πεδίο να μπορέσω να αντιδράσω. Ξέρω, να πάρω κι εγώ ένα μπουκάλι, να πάρω ένα πιρούνι να πούμε. Να πάρω ένα, ξέρω εγώ, πιάτο. Μπουτικοτόπουλο. Κάνα κουτόπουλο. Κάτι να πάρω. Ένα, άμα είμαι πλάτη, μπάμε σου τραβάει μια, πάρ τον γάτο να πούμε. Λωστό. Έτσι είναι. Ναι. Λοιπόν. Μειώνεις πιθανότητες. Μειώνεις τις πιθανότητες. Ναι, μειώνεις τις πιθανότητες. Φυσικά. Στο αεροπλάνο δεν ανεβαίνει. Στο αεροπλάνο δεν ανεβαίνω. Ναι. Όχι, δεν ανεβαίνει στο αεροπλάνο. Ναι, στο δρόμο. Ανεβαίνω, δηλαδή θα πάω στον χρόνο μια φορά με το αεροπλάνο. Μια. Ναι, θα μου πει, δεν μπορεί να τύχει και ναι, μειώνω πάλι τις πεθαίνοντες. Άμα έχει πάγο, όμως. Άμα έχει πάγο, ναι. Παγωνιά, δεν μπαίνω στο αεροπλάνο. Ναι. 100%. Πόσα αεροπλάνα έπεσαν πέρσι στην Ελλάδα. Δεν με νοιάζει. Μπορεί να είναι το δικό μου αυτό. Ναι, πόσα μου. Δεν με νοιάζει. Μηδέν. Γιατί βλέπω και τα TV Mayday, Mayday, τα Mayday. Βλέπω τα Mayday. Δεν κάνουν καλές αποπαγοποιήσεις. Καταλάβες. Δεν κάνει το φτερό άλλο με το. Αν τον έχει απλήρωτο. Και μα του καβαλήθηκε και η γυναίκα ή ξέρω χιλιάδιο. Ναι. Σου λέει το φτερό θα καθαρίσω. Εγώ δεν το καθαρίζω το φτερό. Δεν είναι πανέρι όμως. Δεν το καθάρισε το πανέρι. Να είσαι στο Δήμο Θεσσαλονίκη, θα βρωμήσει το πανέρι να πούμε. Ναι. Μπαμ, ανεβαίνει το αεροπλάνο. Ξέρω τι είναι αυτό. Μπαμ, πέφτει κάτω. Τι είναι, που κάμε ο φόρη. Ναι, θέλουμε. Τίποτα. Μια σοκολάτα χωρίς ζάχαρη. Χωρίς ζάχαρη. Χωρίς καθόλου. Καθόλου τίποτα. Νεράκι. Και δύο νεράκια. Κρύα, Ναι. Εντάξει. Ναι. Έπιασε. Ναι, πιάσανε οι ζέστες. Ναι. Και αυτό το πράγμα τι σημαίνει. Δεν σ' αρέσει. Όχι. Αρχίζει και δυσφορείς το. Δυσφορώ. Ναι. Το ανοίγεις αυτό εδώ πέρα το διάολο. Ναι. Ακάρχεις γκρρρρρρρρρρ. Μέσα στα μικρόβια τώρα. Μέσα στα μικρόβια. Το καθαρίζεται καθόλου. Δεν ξέρω. Ο κύριος Ανδρώνης εδώ κάθε χρόνο πάμε. Κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο το κάνω. Κάθε μήνες. Το φίλτρο το βγάζει. Δεν ξέρω. Το βγάζει. Έρχεται ένα κουρούμπα γλάση εδώ, τα βγάζει τα φίλτρα. Την ώρα τη δικιά μα εκπομπή. Διαλέγει εκπομπή να πούμε. Ρουφιάνει λύκη. Δεν πάει στο ραγκάζι, δεν πάει στον καμόρα. Δεν πάει, πάει στη δικιά μα. Το κανελάκι δεν πάει, πάει στη δικιά μα. Για κρωματικότητα. Κάτι ξέρει. Κάνει τραβάει. Λοιπόν, πού είμαστε τώρα στο εμβολιασμό, τι κάνουμε, τις μάπες φτιάχνουμε, τι κάνουμε. Αδυνατίσματα περισσότερο τώρα. Ναι, για να ο πόνος ότι έχει υποχωρήσει λίγο. Ο πόνος υποχώρησε. Ναι, το χειμώνα είναι περισσότερο. Ναι. Ναι, τώρα η υγρασία αρχίζει υποχώρει. Ναι. Τώρα και οι γυναίκες περισσότερο, αλλά και οι άνδρες νομίζω προσέχουν το βάρος τους. Ναι. Αρχίζουν τώρα προοπτικές να βγούμε στην παραλία, οπότε. Ναι. Ό,τι φάγαμε. Θέλουν να δείξουν τα. Ναι. Ό,τι μπορούμε. Ό,τι μπορούμε. Ο καθένας. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Άλλο περισσότερο, άλλο λιγότερο. Ναι. Το χειμώνα τα κρύβεις γιατί. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Ναι. Η καλύτερη
λύση το χειμώνα για τον χοντρό και τον απροπόνητο είναι ο χειμώνας. Το καλοκαίρι ναι. πρέπει να τα χάσουμε τα κιλά. Και εγώ ξεκίνησα ακόμα. Ναι, ναι, ήδη. Ήδη ξεκίνησα. Σε βλέπω. Ναι. Με βλέπεις. Ε? Καλά, 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 ε? Πολύ καλά. Καλά, ωραία. Ναι, ναι. Λοιπόν, όσοι θέλουν να γελάσουμε και όσοι έχουν δει το Χατζινάκο, έχουν δει το Χατζινάκο από κοντά στην τηλεόραση κτλ. Μπέστε στο πώς το λένε, στο Facebook ναι. ενός τύπου που λέγεται George Gian. Έτσι. Γιώργος δηλαδή. G-Y-A-N Gian. George Gian. Λοιπόν, μπαίνεις, πατάς George Gian, μπαίνεις μέσα. Έχεις γίνει technologic freak τώρα. Λοιπόν, είναι ένας τύπος, θα πούμε 47, 50, 48. Ποιο μοιάζει. Πόντιος πρέπει να είναι, 100% κεφάλι μεγάλο, βλέπω αγριοπός. Καβαλιώτης λέει. Πήγαινε στο τεχνικό λύκειο Καβάλας. Λοιπόν, έχει εκεί ένα αυτό, από κάτω, δύο. Το τρίτο, έχει ένα βίντεο. Είναι ο Χατζινάκος 55 χρονών. Ρε παιδιά, το λέω στο Στέφανο. Το λέω στο Στέφανο στη Μαρμίτα. Λέω, θες να δεις τον Χατζινάκο 55 χρονών. Λέει, να χορεύει. Λέει, ναι. Πάτε, λέω, George Gian. Και μπες, ρε εσύ δεν είναι ίδιος. Πραγματικά πες μου. Κλέμε. Ρε φίλε δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. George Gian. Καβάλα είναι αυτός ο τύπος. 47, έχει το Facebook του κτλ. Και έχει αναρτήσει μια ιστορία. Λοιπόν, το σωσία του Χατζινάκου να χορεύει όπως χορεύει τώρα στη Μαρμίτα που έχει καραόκε. Στα 55. Με μουσι. Γιατί γελάς ρε φίλε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει, παιδιά. Όποιος ξέρει τον Χατζινάκο μπαίνει μέσα και το βλέπει την προβολή στο Facebook αυτού του τύπου, του George Gian. Λοιπόν, το βρήκα. Τι που το βρήκα ρε φίλε. Μπαίνω μέσα στα Facebook ας πούμε και κουτσομπολεύω δεξιά και αριστερά να πούμε. Ναι. Βλέπω φίλους αυτό και τα λοιπά. Μπαμ, το βλέπω αυτό να τελάθηκα. Ναι. Λοιπόν, ράπα μπου στο κλουβί για ξύλο. Ο Μίλαν Τζούτζεβιτς με τον Δημητριάδη της ΑΕΚ. Ποιος λες να νικήσει. Ούτε 10 δευτερόλεπτα δεν θα μείνει όρθιος ο Δημητριάδης. Άμα μπει με τον Μίλαν Τζούρτζεβιτς μέσα. Ποιος Δημητριάδης. Δημητριάδης παράτησε την μπάλα. Πλακώθηκε στα σουβλάκια στις γαρδούπες. Πλακώθηκε στα τσιγάρα και στα σάντουις και στις κοκακόλες και στα ουίσκι. Και γίνει σαν βόδι να πούμε. Απροπόνητος. Έχει γουρουνοποιηθεί να πούμε κτλ. Γερό παιδί ήταν, καλός αθλητής, ωραίος γκολτζής ήταν, εμένα μ' άρεσε. Δεκαετία του 90 ο Δημητριάδης ήταν εκπληκτικός. Έχετε ξεκινήσει μια συζήτηση τώρα, αν θα παίζει ή δεν θα παίζει. Θα παίζει φέτος. Ποιος θα παίζει. Σήμερα, δηλαδή, τη σημερινή εποχή. Αυτό θα το κάνουμε σήμερα. Άντε πάλι. Αυτό θα το κάνουμε σήμερα. Αυτό δεν τελειώνει ποτέ. Ναι, όχι, αυτό. Δηλαδή, από παίκτες και στο εξωτερικό και στον ιστορικό χώρο. Τι θα παίζανε σήμερα. Είναι λίγο αδόκιμο αυτό. Δεν είναι αδόκιμο. Είναι σαν να λες ο Μέγας Αλέξανδρος τι θα έκανε σε μια μάχη με τους Τούρκους σήμερα. Και ο Μέγα Αλέξανδρος το 1940 θα γινόταν Χίτλερ και θα τους είχε κάνει κόσμο. Σαν το Χίτλερ. Σε μια μάχη. Σε μια μάχη. Στην τακτική ήταν άσος. Ναι. Στη στρατηγική ήταν φοβερός. Σήμερα θα το έκανε. Σήμερα. Ναι. Σήμερα το πιο πιθανό ήταν να τον είχαν εντοπίσει οι Ηνωμένες Πολιτείες, να τον είχαν βάλει. Θα τον Μπιν Λάντεν τώρα. Ναι. Θα ήταν ας πούμε στους αναρχικούς ο Μέγα Αλέξανδρος. Εντάξει. Αλλά η πολεμική όμως και η τακτική και όλα αυτά μεταφέρθηκαν στους αιώνες μετά. Ναι, θα πω σήμερα αν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ιδιοφυΐα στρατιωτική δηλαδή. Δηλαδή με τα σημερινά δεδομένα. Εντάξει, με τα σημερινά. Αλλά λες δηλαδή ότι ο παίκτης πριν 40 χρόνια να πούμε. Δεν έχασε καμία μάχη ο άνθρωπος. Ναι. Δηλαδή ήταν και ένας νεότερος άνθρωπος. Τώρα όμως δεν θα μπορούσε. Δεν θα μπορούσε. Κατά πόσο. Δεν θα μπορούσε. Σαν Έλληνες που θα ήταν σίγουρα δεν θα μπορούσε. Θα το είχε ρίξει στο Πασόκ, θα έμπαινε σε κάνα δημόσιο. Ναι, σωστό. Σήμερα τι θα κάνω με Αλέξανδρος. Ο Γκάλης θα έπαιζε. Ο Γκάλης με 1,83 έπαιζε σήμερα μπάσκετ. Αυτά με τα που σήμερα, έκανε, ναι. Τα βάζει 40, γιατί ναι. Εδώ ο Σπανούλης χαρακτηρίζεται με τους κορυφαίους της Ελλάδας, βάζει 15-20 πόντους. Ποιος είναι μεγαλύτερος καλαθοσφαιριστής, δηλαδή ο Γκάλης ή ο Σπανούλης. Ο Γκάλης λόγω που άλλαξε την πορεία του μπάσκετ. Ναι, αλλά αν έπαιζε σήμερα. Ο Σπανούλης παίζει εξαιτίας του Γκάλη. Ναι, ο Σπανούλης αν έπαιζε την εποχή του Γκάλη θα έκανε παπάδες. Ενώ ο Γκάλης αν έπαιζε σήμερα τι θα γινόταν. Δεν ξέρω. Γι' αυτό λες είναι αδόκιμο γιατρά δηλαδή. Δεν μπορεί να το είναι άλλες συνθήκες. Αυτό μπορεί να το πεις και για έναν πολιτικό. Ένας πολιτικός σήμερα, ας πούμε, που ήταν ηγέτης κτλ. Σήμερα μπορεί να μην ήταν τίποτα να πούμε. Ή ένας τοπιός, ή ένας τραγουδιστής. Να κρίνεται στην εποχή. Σήμερα ανέβγαινε, ξέρω. Αλλιώς να κρίνεται το κάθε μέσα στην εποχή. Ναι. Είναι άδικο και για τους μεν και για τους δε. Ναι, ναι, αλλά εμένα μου τη πάει γιατί οι παλιοί λένε εμείς σήμερα παίζαμε. Όχι, δεν ισχύει. Τα κονομάγαμε και. Αυτό δεν ισχύει. Δεν ισχύει, βέβαια. Ε? Δεν το ξέρω. Καταρχήν είναι υποθετικές ερωτήσεις. Ναι.
Δεν το ξέρεις. Εγώ αν έπαιζα τώρα μπάλα να πούμε, παίζουν αυτοί εδώ να πούμε. Κάνουν τέτοιες συγκρίσεις και οι μεν και οι δε. Και ιδιαίτερα γίνεται αυτό το bullying με τα. Οι παλιοί νομίζουν πάντα ότι είναι οι καλύτεροι κτλ. Τι μου είχε πει για τους αρχαίους, για τους προγόνους. Ότι... Δεν μας αρέσουν τα νέα παιδιά, ναι. Μάλλον οι απόγονοί μας, γιατί μπορούν να μας ξεπεράσουν. Έτσι. Ενώ οι παλιοί είναι στον τάφο τους εκεί και τους. Μπορούμε να τους αποθεώσουμε, ας πούμε. Δεν είναι. Και γιατί αποθεώνουμε, γιατρέ Μπανιώτη, να πούμε τους νεκρούς πάντα. Γιατί δεν μπορούμε, δηλαδή, ό,τι ήταν. Δηλαδή, πεθαίνει ο άλλος. Σήμερα έφυγε ο Βενγκέρ από την Άρσεναλ. 10 χρόνια τον βρίζει ο ελέφαντος. Δεν κάνει άμυνα, δεν κυνηγεί τη ζώνη του, ναι. Αυτό κτλ. Σήμερα είναι λοιπόν. Είναι κίνδυνη εκεί που είναι. Ναι. Σήμερα λοιπόν φεύγει ο Βενγκέρ στα 69. Μεγάλη ιστορία. Περγαμηνή με λέει ο ελέφαντος. Ο Βενγκέρ πήρε και τίτλους. Παρουσίασε και ένα ωραίο ποδόσφαιρο. Είχαμε τις ενστάσεις μας, ας πούμε, αλλά δεν πάβει να έρχεται. Δηλαδή στο θάνατο του Βενγκέρ. Θάνατο ενώ ποδοσφαιρικά. Βγαίνουν τώρα και λένε προπονητής μεγάλος, άφησε εποχή, τόσα χρόνια έδωσε έργο, έκανε εκείνο, έκτισε το γήπεδο, ήταν πολιτικός μηχανικός, ήταν στα έργα, οικονομολόγος, ήταν. Δηλαδή, όταν φεύγει, ας πούμε, κάποιος από το χώρο, είναι φοβερός. Τον στολίζεις γιατί είναι ακίνδυνος. Ναι. Να θυμάμαι όταν πριν πεθάνει η Βουγιουκλάκη, ναι. Κοινός ο Χοντρόκυλος, ο Παπαμιχαήλ, να πούμε, είχε ετοιμάσει ένα βιβλίο εναντίον της. Κάνα τρίμηνο πριν, δίμηνο. Θα έβγαζε ένα βιβλίο και θα της είχε ρίξει κρίμα που πέθανε το 96. Έπρεπε να πεθάνει το 97 για να το γράψει ο Παπαμιχαήλ το βιβλίο, να βγάλει όλη τη σκατήλα από την ψυχή του και να διαβάσουμε εκεί πικάντικες και τρομερές ιστορίες, να πούμε. Δεν βγήκε αυτό, ε. Μόλις αρρωσταίνει λοιπόν η Αλίκη το 96 τον Απρίλιο, ενώ έχει βγάλει αυτό σε κάτι εκπομπές κάνα μήνα πριν ότι ετοιμάζει βιβλίο για την Αλίκη Φωτιά. Και κατακεραυνώνει και την κάνει και τη ράνει και τα λοιπά, που την είχε άχτη και τα λοιπά. Μόλις να πούμε η Αλίκη αρρωσταίνει, παίρνει το ύφος του κόκκινου, το μιλίχιο ύφος να πούμε και τη μεταλλική φωνή, γίνεται από κακόψυχος χριστιανορουφιάνος, γίνεται ξυνετός χριστιανός και χριστιανός ξέρω εγώ ταπεινός να πούμε κατά κάποιο τρόπο. Και εγώ και η Αλίκη και το αυτό και τα λοιπά και η Αλίκη μου και τα λοιπά, πεθαίνει η Αλίκη και κλάματα και ιστορίες. Μα τι αυτός ο άνθρωπος πώς κατασκευάστηκε έτσι. Ο Παπαμιχαήλ. Όχι, ρε, ποιο Παπαμιχαήλ. Η φύση δικιά μας, ρε. Α, ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος, εμείς, ναι, ρε. Ναι, ναι. Μαλώνουνε, κάνουνε, σκοτώνονται, ράνουνε. Βρίζει ο ένας τον άλλον. Πλακώνονται, μηνύσεις, τώρα τ' άλλο. Πεθαίνει να πούμε, τραβάει στην κηδεία, πάει κλαίει. Τώρα πώς, γιατί κλαίει αυτός. Για ποιο λόγο κλαίει. Δηλαδή, δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, δεν μπορώ να το. Κανένα τρελόγιατρος, αν μας ακούει, ας πούμε, ο Κάζης. Κανένα ψυχίατρο, κανένα ψυχολόγο, κανένα διαβασμένο εκεί με την. Κοίταξε, μπροστά, ναι, δηλαδή μπροστά, να μας πει, ρε φίλε, πώς εξηγείται αυτό το πράγμα, να πούμε. Ναι. Ο νεκρός γενικότερα μπροστά στον ζωντανό είναι ένα ταμπού. Με ποια έννοια, δηλαδή ότι θεωρείται κάτι απρόσιτο και κάτι άγιο και κάτι που το οποίο δεν μπορείς να το πλησιάσεις. Εσύ ο ζωντανός πλέον. Ναι, ναι. Είναι σαν ένα τοτέμ να το πω. Το τέμ. Δηλαδή αυτό το ανέφερε και ο Γιούγκ βέβαια. Ποιο το? Ο Γιούγκ, Καρλ Γιούγκ. Ο Γιούγκ, Καρλ Γιούγκ τι είναι? Ο Γιούγκ, ένα ψυχίατρο. Τρελόγιατρο. Ναι, τι είπε ο Καρλ Γιούγκ. Ναι. Το οποίο έχει να κάνει δηλαδή με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν εμείς οι ζωντανοί τους νεκρούς. Δηλαδή έχει να κάνει με το. Είναι λίγο το απρόσιτο και το άγνωστο σε αυτή την κατάσταση που είναι. Ναι. Με αποτέλεσμα να το έχουμε λίγο ψηλά στην εκτίμησή μας. Α, έχει όσο... δηλαδή λογική ερμηνεία. Φυσικά. Ναι. Εσύ όταν βλέπεις ένα νεκρό, μπορείς να τον ξεφωνήσεις. Εγώ να τον, ναι. Μέχρι κάκα κάνω πάνω στον τάφο. Δεν νομίζω. Μπορείς να σου λέω ότι. Άμα είναι παλιά άνθρωπος. Είχαμε ένα καθηγητή, είχαμε ένα καθηγητή στο Δελασάλ, φιλόλογο. Καθήκη. Τώρα όσοι ήταν εκεί ξέρουν. Είχα ένα συμμαθητή τον Αυξεντίδη. Ο Αυξεντίδης ήταν μορφή. Κακός μαθητής, αυτό και τα λοιπά. Τον πλάκωνε ο τέλος πάντων σφαλιάρες, αυτό τον έβριζε και τα λοιπά. Μου έλεγε το 1982, όταν πεθάνει αυτό το καθήκη, λέει, να δεις, λέει, θα σε πάρω τηλέφωνο να πάμε να κάνουμε κάκα πάνω στον τάφο. Του λέω, ρε Αυξεντίδη, άσε τις βλακίες, το λέω. Τώρα αυτά δεν γίνονται, και τα λοιπά. Πριν δύο χρόνια, 48 χρονών, 47 ο Αυξεντίδης παίρνει τηλέφωνο. Πέθανε το σκυλί. Πέστε μου πού τον θάψανε. Λέω, ρε, εσύ Αυξεντίδη, ηρέμησε το, λέω. Με πήρε ο Παντέλο, γλάρο συμμαθής. Λέει, με πήρε ο Αυξεντίδης, λέει. Λέει, τι έκανε ο Αυξεντίδης. Πέθανε, λέει, ο τάδε. Λέω, το έμαθα, λέω, ο καθηγητής. Και ψάχνει να βρει, λέει, στον τάφο να κάνει κάκα. Το κράτησε, ρε, κερατά. Το κράτησε. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Ενώ το φυσιολογικό είναι να το κρατήσει, το αφύσικο είναι να το συγχωρέσει, να πούμε. Α, πώς γίνεται, να πούμε. Μερικοί, εντάξει, νομίζω περισσότεροι. Μήπως τις κηδείες λένε υποκρισίες και ψέματα, να πούμε. Δεν νομίζω, όχι. Υποκρισίες. Είναι λίγο ο φόβος, λίγο το προς το άγνωστο, λίγο ο σεβασμός εισαγωγικά δηλαδή προς το. Μήπως θα επιδείξουν τη χείρα. Όχι. Όχι.
Παίζει και αυτό. Του λιγουρεύω το. Το πας λίγο μακριά. Το πάω, μακριά. Καλά, εκείνο προνόμιο τον παπάδο. Στα νεκροταφεία. Προνόμιο τον παπάδο στα νεκροταφεία. Θα διαβάσω μήνυμα. Λέβαν. Τύχο, τύχο, πα Κώστα. Με χαβαλέ και κάνω. Μη με βρει φαλακρέ, γιατί σε μερικού που θέλουν βρίσιμο πετά υπονοούμενα για μαμάδε. Μη βρίζει μάνε αδερφέ που μα βρίσκε Θεό καλύτερα που δεν υπήρξε ποτέ. Τι είναι αυτό. Σκοτώνουν τα παιδιά τον κόσμο. Δεν ξέρω, φίλε, δε ψυχίατρο. Αυτό το μήνυμα που με στέλνει, δεν έχει κανένα γιατρό. 50 ευρώ είναι η συνεδρία. Εγώ δεν πήγα, αλλά σκέφτομαι. Τι έγινε στο Άκαλε με του δίθεν αεξίδε, τόσο ρόμπε. Μάλιστα. Τι έγινε στο Άκα με του δίθεν αεξίδε, τόσο ρόμπε. Εδώ υπάρχει μία. Πώ τη λένε. Ιστορία ότι στείλαμε εμεί Ρώσου στον αγώνα ΑΕΚ Λάρισα να κάνουν μανούρε για να τιμωρηθεί ΑΕΚ. Ότι πήγαν να γίνουν προβοκάτσια. Και θέλω να με πούνε οι αεξίδες, γιατί εγώ δεν είμαι εκεί τώρα να ξέρω. Ακούστηκαν αυτά τα πράγματα. Και εμένα μου αρέσει να ακούγονται τα πάντα. Ακούμε και φήμες να είναι, να διαψευστούν, ακόμα και αν είναι παρατραβηγμένα, να δεν μάθουμε τι έγινε. Λέγεται λοιπόν ότι είδαν κάτι Ρώσους, λέει, με αεξίδικες φανέλες, και ότι πήγαν να κάνουν μανούρες κτλ. Τους εντοπίσανε ότι δεν είναι αεξίδες. Ήταν Ρώσοι, λέει. Τώρα Ρώσοι τι ζητάνε εκεί, για ποιο λόγο πήγαν οι Ρώσοι εκεί κτλ. Και τους βγάλαν έξω, λέει. Τους ρίξαν και ένα σουλτάν με ρεμέτ, με είπαν εκεί και τα λοιπά, και τους πετάξαν έξω. Δηλαδή, αν ήταν Ρώσοι, ήταν, ας πούμε, Ιουγκοσλάβοι. Πάλι θα ήταν. Πάλι θα ήταν. Πώς θα λένε, προβοκάτσια να κάνεις δεύτερη σκέψη. Αλλά κάνεις δεύτερη σκέψη να πούμε, κατάλαβες. Θα κάνουμε καθόλου διάλειμμα. Όχι, θα κάνουμε. Το πρώτο. Εντάξει, πάμε. Ο Θουβού ακροατής λέει για Τρεμπανιώτη ότι ο George Best θα μπορούσε να παίξει σήμερα σε υψηλό επίπεδο. Μπορεί. Ιαν Ράς, Kevin Keegan, εύκολα παίζανε και σήμερα. Όταν είπες χθες το Σαράντο για τις εφταλίες και τις πίτες που τρώει, ούργιαξε από τα γέλια. Σ' αγαπώ. Καλή εκπομπή. Φίλιο, έχει όρεξη. Ο Σαράντος έχει όρεξη. Μπορείς να βγάλεις στο ραδιόφωνο τον καλό και τον κακό αυτό οποιοδήποτε. Εγώ. Εσύ. Και τον καλό και τον κακό. Ναι, ναι, τους ξεγυμνώνεις όλους. Γιατί. Γιατί. Κοίταξε, εγώ θα μπορούσα να κάνω μια δουλειά. Ναι. Πέρα από αυτό που κάνω, με συνεντεύξεις προσωπικότητων. Αλλά συνεντεύξεις, πολλές συνεντεύξεις γιατρέ που βλέπω εγώ και παλιά στην τηλεόραση και τα λοιπά, ήταν λίγο ας πούμε ξύλινες. Στημένες. Δηλαδή, παίζουμε μια προσωπικότητα μεγάλη, ας πούμε. Στον χώρο του ποδοσφαίρου, του αθλητισμού, του κινηματόγραφου, παίζουμε των γραμμάτων της Ελλάδα. Στην Ελλάδα, ας πούμε, στην Ελλάδα. Παίζουμε ένα, ας πούμε. Εν ζωή. Εν ζωή, ναι. Παράγοντα, παίκτη, προπονητή, ας πούμε. Κούδα, ποιο θα ήθελες να πάρω συνέντευξη. Τον Κούδα. Τον Κούδα. Ναι. Θα τον έπαιρνα τον Κούδα, θα τον πηγαίναμε για φαγητό, θα τον έλεγα Γιώργο αυτό και τα λοιπά, τα παιδικά σου χρόνια. Τι ήταν αυτό που σου μείνει από τα παιδικά σου χρόνια, ας πούμε, και τα λοιπά. Μετά θα το ρωτούσα, ξέρω εγώ, η πρώτη σου γκόμενα ποια ήταν, ας πούμε. Η προσωπική σου αυτή με τη Μαρή Μπόνε, εχμάλωνες, τι, ποια ήταν τα καυγά, ποιοι ήταν οι αιτίες, ας πούμε, χωρισμού και τα λοιπά, αν θες απαντάς. Τι φαγητό σ' αρέσει, ας πούμε, πιο πολύ έκλαψες όταν πέθανε η μάνα σου ή ο πατέρας, ας πούμε. Δηλαδή, τέτοια πράγματα. Πιο έτσι, στο πιο ανθρώπινο ρε παιδί μου. Θυμάσαι τον γκολ εκείνο που έβαλες και τα λοιπά. Εντάξει, αλλά να το ρωτήσει ο Γκάρι. Να τον βάλεις μέσα σε ένα πλαίσιο, καταρχήν να νιώσει άνετα. Να μην σε θεωρήσει ότι θα του τη φέρεις με ερώτηση και τα λοιπά. Του λες, αν θες απαντάς, χαλάρωσε και θα σου κάνω εγώ ερωτήσεις και αν θες απαντάς. Και τη δύσκολη ερώτηση, πάλι με τάκτ μπορεί να του την. Μπορεί να ρωτήσει οτιδήποτε, αν ναι, τον να το ρωτήσει με τρόπο και τα λοιπά. Βεβαίως. Εκείνο είναι το σκηνικό. Να βγάλεις λοιπόν από μέσα του κάτι ο οποίο ο άλλος δεν το έχει βγάλει, να πούμε. Ναι. Αυτό είναι το. Αυτή ναι, η μαγκιά σου. Ωραίες ερωτήσεις και. Να πει στο Λικουρέζο συνέντευξη. Απρόσμενος. Έλα εδώ, Λικουρέζο, είσαι 84 χρονών. Μάλιστα. Η Λάσκαρη έλεγε ότι την απατούσε. Δεν ήταν καλή στο κρεβάτι, Λάσκαρη. Παράδειγμα. Πες μου αυτό το πράγμα. Τώρα του πεις πώς νιώθεις και τι αυτό και τα λοιπά. Τέτοιες ερωτήσεις να πούμε. Ναι. Δηλαδή ή να έπαιρνες τη λάσκα. Έλα εδώ ρε ζωή, εσύ είσαι μια γκομενάρα ήσουν και τα λοιπά. Και βγήκες δημόσια και είπες ότι εγώ κερατώθηκα από τον Αλέξανδρο Λικουρέζο να πούμε. Ναι. Τον άντρα μου. Και έκανα και την πάπια.
Αυτό είναι χρόνθος. Στη μέση είναι χρόνθος. Πάει άλλη στο Δήμο, παίρνει 5 εκατοστάρικα να πούμε, χαμηλοκόλα, και την απατάει, ξέρω εγώ, ο Μανώλης που είναι υδραυλικός. Θα σε χωρίσω. Ποιο θα χωρίσεις, μωρή? Τι να χωρίσεις? Εδώ ολόκληρη δάσκαλη 1,75 με κάτι ποδάρες 1,5 μέτρο έκανε την πάπια να πούμε και έβαλε το κεφάλι κάτω. Ποιο θα χωρίσεις, χαμηλοκόλα? Ναι, παίρνεις τέτοια θέματα να αναλύει. Ναι. Δηλαδή να γίνεται, ας πούμε, στο μυαλό μέσα να πούμε ιστορία. Ναι. Να συγκρίνεις γεγονότα, το να τ' άλλο. Ναι, τι να κάνω συνέντευξη τώρα? Λέει, δεν πας, λέει, στις συνέντευξεις τύπου. Λέω, θα τσακωθώ. Ή θα φάω ξύλο ή θα δώσω ξύλο. Θα αρπακτώ. Γιατί θα κάνουν οι άλλοι ερωτήσεις. Τις κοινότυπες. Θα πετάξω εγώ μια ερώτηση, η οποία θα είναι ερώτηση όπου ο άλλος θα πούμε θα τα κουνηθεί. Μπορεί να θυμώσει. Μπορεί να γίνει σκηνικό κτλ. Ναι. Μετά θα πούνε οι άλλοι, θα μαζευτεί ο όχλος, η συνωμοσία των μετρίων να πούμε. Θα πούνε, γιατί ρε φίλε την κάνεις την ερώτηση, μας κάνεις χαλάστρα ιστορίες κτλ. Κατάλαβες. Γι' αυτό δεν με αφήνουν να κάνω ένα μετάδοση μάτς. Πάω εγώ ένα μετάδοση, είναι από τακτική, αυτά είμαι γραμμές, ωραία και τ' άλλο. Και βάζει γκολ, ας πούμε, ο Μπρίγιοβιτς, λέω εγώ παράδειγμα, πάω στην Τούμπα. Και ο οποίο Μπρίγιοβιτς δεν έχει ακουμπήσει την μπάλα και αναλύω τον Μπρίγιοβιτς εγώ σε ένα λεπτό. Ότι είναι πολύ καλός ψηλά, εκπληκτικός. Με την μπάλα κάτω όμως θα πρέπει να βρει τα χάμπλα. Να τον βάλω στον άνθρωπο που ακούει και ταξιδεύει, ας πούμε, με τα μάξια κτλ. Τη φαντασία του να είναι σε ένα επίπεδο υψηλό, να πούμε. Μπορείς να κάνεις ταυτόχρονα αναμετάδοση και να αναλύσεις τον αγώνα. Βέβαια. Μπορείς, ναι. Άμα βγει μπάλα πλάγι out, είναι ένας τραυματισμός. Τι να κάνω δηλαδή, περιμένω εκεί πέρα, ξέρω εγώ, να πέσει το επίπεδο της εκπομπής με χαμηλή ακροαματικότητα. Να πω εδώ τι γίνεται. Ή να πεις ότι ξέρεις κάτι, έτσι όπως πάει το παιχνίδι, φοβάμαι, ας πούμε, αν είμαι με τον ΠΑΟΚ, ή ας πούμε, κάνω υπέρ του ΠΑΟΚ ένα μετάδοση. Ακόμα και έτσι. Φοβάμαι ότι εκεί είμαστε ενωθροί, ότι θα πρέπει κάτι να αλλάξει ο Λουτσέσκου εκεί. Διακρίνω ότι από εκείνη τη μεριά είμαστε αδύνατοι, ή από εκεί είναι αδύνατη η άλλη, πρέπει να την πάμε την μπάλα από εκεί γιατί αυτός είναι αργός. Έχει πολλά πάνω η μπάλα. Θα μπορούσες να είσαι πολύ καλός σχολιαστής ταυτόχρονα. Φυσικά. Είδα, ρε φίλε, ρε Πανιώτη, είδα προχθές να πούμε. Με έδειξε ο Γιώργος ο Καραγιάννης εδώ που είναι στο site. Έλα ρε, μου λέει να δεις, λέει, κάτι. Εδώ, λέει, είναι στην Αμερική, λέει, αυτός, τον βλέπεις? Λέω, τι είναι αυτός? Αυτός είναι, λέει, σχολιαστής. Μάλιστα. Έχει μια εικόνα τεράστια, αυτός είναι όρθιος τώρα, με ένα μικρόφωνο και έχει παγώσει μια φάση του μπάσκετ. Όπου είναι ένας που ξεκινάει την επίθεση. Αναλύτη φάση. Και τι κάνει, ρε, τι αναλύτη φάση? Μπαίνει μέσα στο πλάνο, πάει από πίσω και φαίνεται τώρα αυτός ότι είναι μέσα στο γήπεδο αυτός. Ναι. Τώρα πρόσεξε να δεις. Τρισδιάστατο, ναι. Είναι σαν τρισδιάστατο αυτό κτλ. Και δείχνει ο άνθρωπος εκεί. Δεν ξέρω πώς έχει την εικόνα αυτός εκεί, δεν μπορώ να ξέρω. Πώς πρέπει να έρθει η μπάλα εδώ, ότι αυτός τον κέρδισε, ας πούμε, τον άλλον εκεί και έγινε εκεί το σουτ κτλ. Το αναλύει στον τηλεθεατή. Ναι, εδώ, ας πούμε, δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Είναι δηλαδή γκαζοζένη ιστορία. Ναι. Κατάλαβες, θέλω να σου πω. Τέτοια πράγματα. Εδώ μπορεί να φωνάξει πριν, ας πούμε, και να τελειώσει. Εδώ θα κάνει. Πρι, αυλός! Κατάλαβες. Κάνει τον Αντώνη Παπαδόπουλο, να πούμε. Πουλάς και κανένα οπαδηλίκι, να πούμε. Όσο πιο δυνατά φωνάξεις, όσο πιο καλά μπορείς να φύγεις, μη σε δίρουνε, ξέρω κτλ. Εξή, κάθε τόπος, κάθε εποχή, κάθε αυτό έχει τα δικά του ήθη και έθιμα, να πούμε. Ναι. Αλλάζει λίγο το κοινό όμως. Έχω την εντύπωση ότι τα νεαρά τα άτομα θέλουν και την κριτική, την ανάλυση, τη σωστή. Ακούνε κάποια πράγματα. Γιατί εμείς που κάνουμε αυτή τη δουλειά πρέπει να παίρνουμε την πνοή της κοινωνίας. Τι σημαίνει η πνοή της κοινωνίας? Λέει η κοινωνία, σταματήστε το γλύψιμο. Δηλαδή, ναι, στην ομάδα, σταματήστε λίγο, ρε, παζούλη. Κλείστε την πόρτα. Λοιπόν, λέει, όταν κάνω αυτή η εκπομπή και πειράξεις τίποτα, μπορεί να σε επιδείξουν. Άμα κάνεις εσύ, σε γράφω στα τέτοια τους. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πού είχα μείνει τώρα, με διακόψαν αυτοί. Τι? Α, τα νέα τα παιδιά. Πρέπει να πιάσεις τη δομή της κοινωνίας. Η δομή της κοινωνίας ποια είναι? Τι θέλει? Θέλει κοινωνία. Τι θέλετε, λέει, τους λέω. Τους μαζεύω εγώ και ρωτάω. Τι θέλετε, λέω. Τι παράπονο έχετε? Δεν θέλουμε, λέει, το γλύψιμο. Μάλιστα. Θέλετε την κριτική? Θέλετε την κριτική? Τι θέλουμε την κριτική? Τι θέλουμε την κριτική? Πάρα πολύ ωραία. Θέλουμε να υποστηρίζετε την ομάδα μας, αν είστε ρεπόρτερ της ομάδας, αλλά θέλουμε και την κριτική. Δηλαδή και το ένα θέλουμε και το άλλο. Δεν γουστάρουμε να πούμε αυτό το σάλιο. Μονοκούκι. Μονοκούκι να πούμε. Έτσι. Πάμε, φάμε κανένα γύρο. Ε? Τώρα. Είναι ώρα. Τώρα δεν μπορούμε εμείς γιατί δουλεύουμε, αλλά αν δεν δουλεύαμε. Μας έπιανε καμία αυτή. Πες ότι τρως 2-3 ξύδια τώρα. Ναι. Πας και πίνεις 2-3 ξύδια. Παρασκευή βράδυ. Πολλοί πάνε με τις παρέες τους
και οι αντροπαρέες τραβάνε 3-4 ξύδια, να πούμε. Πετάνε κανένα δύο ξηροκάρπια, φεύγουνε. Στο αμάξι μέσα. Στο αμάξι μέσα. Έγαμε το λέει γουργουρίζει η κοιλιά μου. Τραβάει το ποτό, να πούμε. Σε τραβάει η πείνα, να πούμε. Έτσι λένε αυτοί που πίνουν. Άμα πιο λέει, α πούμε, τραβάει η πείνα. Στο σπίτι, άμα πάει τώρα και είναι η γυναίκα ή η γκόμενα και τα λοιπά και βρωμοκοπάει, α πούμε, η σκύλα, θα του πει πάρει στο ψυγείο τι έχει κανένα αυγό, κανένα αυτό. Δεν έχει. Γιατί και η γυναίκα δουλεύει, να πούμε κι αυτή. Τραβάς λοιπόν στις γυροκαρβουνιές, γιατί εκεί ο γύρος γίνεται στα κάρβουνα, να πούμε, και παίρνεις, πας εκεί με το ραμάκι στη λαμπρά και αράζεις, να πούμε, και λες, δε παιδιά, τι γίνει, και κάθεσαι και σε σερβίρουνε, που είναι και αυτό ωραίο, γιατί και καλή περατζάδα η λαμπράκια, ας πούμε, είναι το Wall Street, να πούμε, της Θεσσαλονίκης, ή είσαι στο σπίτι, έχεις αράξει, έχεις βγάλει το παντελόνι, να πούμε, ξεκούμποσες και τα λοιπά, έβγαλες τις κάλτσες, ξεμούδιασαν τα ποδάρια και τα λοιπά, ωραία, γαμώ, το, η άλλη κοιμάται, ροχαλίζει, ξέρω, από δίπλα. Δεν τραβάω ένα τηλέφωνο στο 231-0-988-198 να με φέρουν να πούμε γυροκαρβουνιές. Μα έμαθα στο Ραυτόπουλο ότι έχετε γύρω στα κάρβουνα. Και αυτή η κουφάλα ο Ραυτόπουλος λέει ότι είναι τρομερός ο γύρος. Εγώ έφαγα και ήταν ωραίος. Έτσι. Και επειδή τα λαρίνια τα δικά μου είναι γαργαλιστικά και ξέρεις, έχω σημείο G και εγώ στο λαρίκι μου, συνιστώ ανεπιφύλακτα τις γυροκαρβουνιές, γιατρέ. Μη βρίζεις μάνες. Ρε φίλε, θες να σου βρίσω τη μάνα, βραδιάτικα. Σου βρίσα εγώ τη μάνα. Σου βρίσα την αδερφή, τη γυναίκα, τη θεία. Άμα θέλω να σε βρίσω, ρε φίλε, δεν μπορώ εκεί να πιαστούμε εκεί κεφαλοκλείδωμα, κεφάλι με κεφάλι, να κουτουλήσουμε τις κλάδες μας, να πούμε. Γιατί να σε βρίσω. Μα δεν είναι σωστό, να πούμε. Έβρισα εγώ κανένα στη μάνα. Δεν ξέρω, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, τον κάθε Θεό λέει και τα λοιπά. Τι έχει δει με το Θεό αυτός. Μη στέλνεις, ρε φίλε, άλλο μήνυμα με το Θεό. Σταμάτα. Ηρέμησε, να πούμε. Μα εγώ δεν έβρισα κανένα στη μάνα. Μήπως για τον Κουάκινο που έλεγε έχω αγλώνηθα τη μάνα. Εγώ είμαι άνθρωπος, δεν πήγα στα γεγονότα, αλλά τέτοια πράγματα δεν κάνω. Είμαι συνετός και είμαι και πολύ ήρεμος. Ναι, ναι. Τι άλλο λέει η κοινωνία σήμερα? Σήμερα είναι 21 Απριλίου. Ναι. Οι χουντικόβατσες να πούμε. Γιορτάζουν, άλλοι κλαίνε. Ναι, ναι, ναι. Κάθε χρόνο είναι η ίδια βιόλα, να πούμε. Ναι. Μετά το Πολυτεχνείο, το οποίο δεν τον γουστάρω καθόλου. Ξέρεις τη γνώμη μου για τους πολυτεχνιώτες. Δεν τους γουστάρω μία, να πούμε. Τη γενιά τους. Ναι. Λοιπόν, είναι αυτό με τη συμβίωση τώρα που δίστανται οι απόψεις. Οι ομοφυλόφιλοι που. Πώς το λένε, υιοθετούν τα παιδιά. Όχι, λέει ο κόκκινος, δεν είναι σωστό, λέει, να πω. Δεν είναι νορμάλ αυτό το πράγμα. Ναι. Εκεί είναι νορμάλ, λέει ο κόκκινος. Κλείνονται στο μοναστήρι 500 άτομα, άντρες, λέει. Η κοινωνία νομίζω ότι δεν αλλάζει, αλλά σε βάθος χρόνου. Ναι. Αλλάζουν πολλά πράγματα. Αλλάζουν πολλά. Τα βάθος χρόνου. Τα οποία τώρα μας φαίνονται πολύ περίεργα. Αλλά αύριο μεθαύριο στους ανθρώπους του μέλλοντος φαίνονται πολύ φυσιολογικά. Για παράδειγμα, τη γυναίκα, ας πούμε. Θες γυναίκα, μας μακριά. Ήταν αδιανόητο πριν 100 χρόνια να φορέσει παντελόνι μια γυναίκα. Παντελόνι μια γυναίκα. Βέβαια, να καπνίσει, να βγει έξω, να εργαστεί. Αφού όλες οι θρησκείες την είχαν υποβαθμισμένη. Και όχι μόνο. Και η θέση η κοινωνική. Τώρα είναι πολύ φυσιολογικό. Ναι, ή να καπνίσει η γυναίκα. Είναι να οδηγήσει μια γυναίκα. Είναι να πάρει το αεροπλάνο και να φύγει. Να πάρει αποφάσεις για τη ζωή της, να χωρίσει τον άντρα και να φύγει. Δεν πήραν αυτές τις δυνατότητες. Τώρα βέβαια έχουν εξομοιωθεί. Τι άλλο έχει αλλάξει πολύ? Πολλά πράγματα. Ναι. Οπότε δεν είναι περίεργο αύριο μεθαύριο για τους ανθρώπους του μέλλοντος να φαίνονται αυτά τα πράγματα εντελώς φυσιολογικά και ξεπερασμένα. Έτσι. Ναι. Για μένα μπορεί να λίγο να τσούζουν κάποιους ανθρώπους. Ναι. Αν όχι όλους. Αν πάει περιπτώσει, αλλά νομίζω ότι αυτό θα. Πάντως, Παγιώτη, η νέα γενιά ξύπνησε. Αλλάζει. Άλλαξε. Αυτός είναι ο ρόλος. Αυτός είναι ο ρόλος. Αποκαθροποιήθηκε. Αποκαθροποιήθηκε, αδερφέ. Είναι εξέλιξη, δεν γίνεται. Πριν 30 χρόνια, 25 ήταν ένα κανίβαλο, καρκαδιάρη, βρωμιάρη, πέδηλα. Βρωμούσε το χνότο του, μαγιά φορτωμένος, μανούρας και τέτοια. Σήμερα τι είναι? Σήμερα πάει στο γυμναστήριο, πετάει κάτι μπουνίδια και έξω είναι κύριος. Ναι. Ξέρεις τι έπαθα εχθές? Πάω να κάνω τζόκινγκ. Ναι. Αφήνω το αμάξι εκεί σε μια εκκλησία. Πώς τη λένε, ρε γάμο, δεν την ξέρω την εκκλησία. Λοιπόν, είναι απέναντι από το Ποσειδόνιο μια εκκλησία. Δεν ξέρω πώς τη λένε. Γίνονται γάμοι, κηδείες και τέτοια. Δεν ξέρω πώς τη λένε. Κυρίου και Μεθοδίου. Όχι. Όχι, δεν λέγεται κύριο Λουμαθοδίου. Όχι. Απέναντι από Ποσειδόνιο σε λέω. Κάτω, ναι. Παρκάρω εγώ στη γωνία εκεί πέρα. Μπροστά έρχεται ένα Κόρσα, να πούμε. Όπελ Κόρσα. Κατεβαίνω εγώ, ας πούμε, από το αμάξι για να πάω να τρέξω. Και το άνθρωπος έχει βγάλει τα αλάρμ, να πούμε. Ένας νεαρός, ένα παιδί, το βλέπω εγώ μέσα στα αμάξι. Ένα παιδί, πώς θα σου δώσω, καταλάβεις. Ένα παιδί ήσυχο. Ναι. Ένα παιδί, πώς το λέω, της διπλανής πόρτας, το οποίο. Άμα το δεις στη φάση θα πεις ότι μπορεί να πηγαίνει και στο Δελασάλ, να πούμε, και να κρατάει του Φρενπιέρ, να πούμε, το ντοσιέ. Ναι. Και αρχίζουν και το βρίζουν. Έχει πέσει ένα μπούλινγκ, να πούμε. Έβγαλε το αλάρμ το παιδί. Εντάξει, πήγε λίγο πιο μπροστά, 3-4 μέτρα.
Του λέω, μη στεναχωριέσαι, ρε. Του λέω, άσε, θα το ρυθμίσω εγώ το θέμα, αλλά θα σε βοηθήσω, μη στεναχωριέσαι. Να τρώει τον πινελίκι της Αλεπούς. Από ποιον? Από τους πίσω. Άντρες, γυναίκες, μοτοσακό, αυτό κτλ. Θα μπορούσε ένας να σταματήσει λίγο, να το βάλει το αυτοκίνητο με την όπιστε, να παρκάρει ο ανθρωπάκος, να πούμε. Το τι βρυσίδι έχει φάει, και αρχίζω να του βρίζω εγώ. Έσαι τέτοιο άλλο κόλλο Έλληνες, θα του λέω, δεν τρέπεστε, με φασαρία κακό κτλ. Βρυσίδι εγώ, φεύγαν αυτοί, άλλοι βρίζαν, άλλοι γελούσαν, με βρίζαν, άλλοι με γνωρίζαν κτλ. Παρκάρει το παιδί. Παρκάρει το παιδί. Λέω, εντάξει, μη στεναχωριάσαι, λέω, λύθηκε το θέμα. Ακροατής. Τι ακροατής. Τι. Κατεβαίνει κάτω ένα γουμάρι, ένα 97, ένα παιδαράς με κάτι χερούκλες και κάτι τέτοια αυτά. Ευχαριστώ πολύ, λέει, κύριε, λέει, δεν χρειαζόταν, λέει, ας τους να βρίζουνε. Ρε εσύ, του λέω, ένα γουμάρι, ένα παιδαράς, σου λέω, Χριστός. Πολίστας του ΠΑΟΚ. Παίζουμε, λέει, με τον Ολυμπιακό, λέει, Πόλο, λέει, και τα λοιπά, και ήρθα, λέει, για προπόνηση. Ούτε γύρισε να τους κοιτάξει. Δηλαδή, να κατέβαινε κάτω, να τους αφορά από ένα χαστούκι να τους έδινε, να τους πω, σκάστε ρε στα διάλογα, ηλίθι, τι έκανα και με βρίζετε. Πήγα εγώ τώρα να προστατεύσω, ας πούμε, αυτό το παιδί που φαινόταν πατρικός με έπιασε εμένα. Σε μια μάχη όμως. Ναι, σε μια μάχη. Μπορείς να είσαι 100 φορές πιο δυνατό. Ναι, άκουλε ρε παιδί μου, αλλά πατρικός εγώ τώρα, σαν το παιδί μου, 20 χρονών παιδί, εγώ 50. Μπορεί να ήταν γιος μας, ηλικιακά. Σωστό. Του λέω, μη στεναχωριέσαι, άσου να βρίζουν. Δεν έκανε και τίποτα. Και τον πήρα και από κάτω. Αλλά το παιδί φαίνεται ομορφόπεδο, ήσυχο. Είχε ήθος, είχε ήθος. Ήθος και τα λοιπά. Εντάξει. Λέω, θα κατέβει κανένα κακομοίρη τώρα από το Πελκόρσα, να πούμε, ντίζελ κιόλα ήταν. Ναι. Κατεβαίνει που λες και κατεβαίνει και κατεβαίνει και τελειωμό δεν έχει. Πού χωρούσα το σύγχρονο. Έχει πίσω τη θέση. Ένα γομάρι. Γομάρι όμως τι, όχι γομάρι. Χτιστός. Λέω, ρε φίλε, λέω, τι. Εγώ λέω τώρα, λέει, υπερασπίζομαι, λέω, εσένα. Γελούσε πάλι κάτι. Λέω, τι άθλημα κάνεις. Λέει, είμαι πολίστας, λέει. Λέω, πού παίζεις, λέει, στον ΠΑΟΚ. Καλά, παίζεις και στον ΠΑΟΚ και δεν τους έδινες. Μη δίνεις σημασία, μη συγχύζεσαι, ρε, μου λέει, και τα λοιπά. Παίζουμε, λέει, με τον Ολυμπιακό τώρα, λέει, ένα μάτς. Και πάω, λέει, για προπόνηση. Ηρεμότατος, σημασία δεν τους έδωσε. Δηλαδή, να είναι τώρα αυτός 30 χρόνια πριν, 20 χρονών, έτσι όπως είναι, θα αρχίσει να του ρημάξει το ξύλο. Ξέρετε, κολοχαράδε θα του λέει, κατέμενα. Καταλαβες. Έχει αλλάξει, να πούμε λίγο. Ναι. Έχει αλλάξει. Ναι, τα λέγαμε αυτά. Δηλαδή, παλιά. Ναι, σκοτώναν στου δρόμου. Δεν θυμάσαι το Πάσχα τι γινόταν, ρε. Έγραφε, ο Βελίας ήταν όλο, αλλά και σήμερα οι νεκροί 580.200 τραυματίες, λέγανε. Πόλεμος. Πήγαινα στη Χαλκιδική με 180 εξατμίσεις κακό κτλ. Πατούσαν τον γκάζι γιατί είχαν κλεμμένα λεφτά από το Πασόκ με τη βενζίνη, να πούμε κτλ. Τώρα που πατά τον γκάζι. Παύ και τάλιρο, πάνε σαν κυρίες, να πούμε. Τώρα με το περιφερειακό εδώ 80-90, σιγά 70. Γιατί ξανά λέει και ο Χιλικίδης, να πούμε ότι. Να, τα καλά της κρίσης. Τα καλά της κρίσης είναι αυτά. Πάνε όλα καλά. Εκτός από την αυτή γιατρή, τι άλλο κάνεις τώρα? Την καλαισθησία, δηλαδή. Τις βελόνες με την καλαισθησία. Τι είναι αυτό τώρα που κάνεις? Μπικίνια κάνεις εκεί? Όχι, δεν κάνεις. Είναι της αισθητικής. Α, αισθητικά είναι αυτό, όχι, δεν κάνεις. Ναι. Άλλο, ρινίτιδες τέτοια τώρα που έρχεται η γύρι. Αντιστρες πάρα πολύ. Αντιστρες, και, ναι. Αντικαθρεπτική θεραπεία σε όλες τις ηλικίες πλέον. Ναι. Και αρκετά νέα παιδιά, έτσι. Μπορεί να λέμε και τα καλά, αλλά υπάρχουν και νεαρά παιδιά. Για τα οποία, φώτα σου. Εντάξει, είναι σημεία των καιρών. Δηλαδή, πολλά νέα παιδιά είναι, εντάξει, περνούν μια περίοδο άγχους, βέβαια. Του Αγίου Φωτίου, λέει εδώ ο Ξενοκράτης. Που είναι και ταξιζής, ο Ξενοκράτης. Αγίου Φωτίου είναι, ναι. Μεγάλη εκκλησία, έχει και μεγάλο πάρκινγκ εκεί, ναι. Και ένα συντριβάνι. Εγώ μόλις κάνω προπόνηση μετά, πάω, πέφτω μέσα στο συντριβάνι, πάω πιάσει Ιούνιος, μπαίνω μέσα στο συντριβάνι, πλένουμε και τέτοια. Ναι. Πάμε. Τι, θα ντραπώ. Στο Ευρωμπάσκετ δεν πανηγυρίζεις στο συντριβάνι? Όχι. Πέφτεις τώρα. Όχι. Δεν το πού ήσουν τότε, τις 14 Ιουνίου του 1987? 14 Ιουνίου του 1987 είχα πάρει δυσμενή μετάφραση στην πλάτη Ορεστιάδος. Α, ήσουν φαντάρος τότε. Φαντάρος ήμουν, 18-19 χρονών. Και έπαιζε η Εθνική. Πήγαν οι φαντάροι έξω, να πούμε. Εγώ μου κατηβήκαμε στην Ορεστιάδα με τα ΡΕΟ. Έβγαλαν τις σημαίες αυτοί και τα λοιπά. Εγώ κάθισα σε μια ζαχαροπλαστείο μόνος μου και παρακαλούσα να χάσει η Εθνική ομάδα. Από τότε δηλαδή. Ναι, παρακαλούσα. Λέω, κοίταξε τώρα, αυτοί άμα πάρουν το Euro, θα μας φλωμώσουν τις μπασκέτες και θα το ποδόσφαιρο που περνούσε και τότε μια κρίση. Έγινε. Κάτι απεργίες γινόταν τότε. Κάτι. Κοσκοτάδες μπήκανε, έφυγε ο Νταϊφάς. Στον ΠΑΟΚ δεν υπήρχε παράγοντας. Ο Πόρκι ήταν ένας, Πόρκι ήταν ένας, δεν ξέρω, Πόρκι τον φωνάζανε στον ΠΑΟΚ. Στον Άρη ήταν, ξέρω εγώ, Δασιγέννης, Κλάι Μάινα. Φτώχεια καταραμένη, να πούμε. Ήμουνα. Συμμαθητής λέω.
φαντάζομαι τον Μπουγιουκλή. Ήμουνα. Ο Μπουγιουκλή δεν είχε να φάει, να πούμε, άνθρωπο εκεί. Έτρωγε τόσο με ριζόγαλο στη Σκοπιά, να πούμε μαζί. 29 Ματοκρίτη, που λες. Τι Ματοκρίτη. Ήταν άλλοι ποδοσφαιριστέ άλλων ομάδων και επαρχιακών. Πέραν άδειε κτλ. Ρε Μπουγιουκλή, λέω, Άρης Παναθηναϊκός παίζει. Το με άδεια κύριε διοικητά, έλεγε. Τι που παίζει, λε τον Άρη. Άδεια παιδόρα, τι θε και άδεια. Πού έπαιζε εσύ, Κόρυθο. Παρακαλώ. Κόρυθο ήταν ο Βαρδίνο Γιάννη. Με το Λούπου. Στην Κόρυθο με το Λούπου ήταν ο Βαρδίνο Γιάννη. Ναι, ναι. Του λέω ρε Μπουγιουκλή. Ρε εσύ Μπουγιουκλή, του λέω. Αυτή σου λέω στην Κόρυθο, λέω παίζει, λέω. Κουρμπανά και τέτοια. Ρε, αυτή είναι... Τόγια ήταν από εκεί. Τόγια πίσα, πίτα, τόγια να πούμε. Ρε αυτή του λέω πάνε άδειε, βε. Στην Κόρυθο λέω παίζει. Πε τον Άρη, λέω παίζει. Κύριε Δεκητά, ήταν και χέστη, φοβόταν. Κύριε Δεκητά, τι ρε Μπουγιουκλή, του λέει. Του με άδεια, λέει. Πού παίζει, πού είσαι στον Άρη. Έλα ρε του λέει. Κύριε Δεκητά, του με άδεια από την Κόρυθο. Πώ τον είπε, τον παοξή ο οδηγητή. Τι παοξή στην Αθήνα είναι να τον οδηγητή. Όλη την Κόρυθο, στην Παναχαϊκή. Κάπου α ένα, κάπου πώ το λέγανε. Δεν θυμάμαι πώ το λέγανε. Του με άδεια, κύριε Δεκητά, πού παίζει, παιδί μου στην Παναχαϊκή. Βεβαίω να πάρει άδεια. Ρε Μπουγιουκλή, λέω τι γίνεται εδώ πέρα. Άρης Παναθηναϊκός παίζει. Πήρε το Δασιγιάννη, δεν μπορώ να το βρω στο τηλέφωνο. Πού ρε τον κατά του Φουκαρά τον Άρη να πούμε. Πω. Και τα. Τότε ο Άρης μια μέρα, τι ομάδα είχε. Μια μέρα, τι ομάδα να έχει ο Άρης. Τότε. Σωνότανε κατηγορία το 87. Ναι, έπεφτε. Κινδύνευε. Του τραβάω και μια αυτή τον Μπουγιουκλή. Είχα μια ξυφολόγη εγώ σε ένα. Πώς τα λέγανε ρε Γιάννη τα όπλα με την ξυφολόγη, τα θυμάσαι. Ή μιένα ή εφνή. Λοιπόν, ξύλινο ήτανε και είχε ξυφολόχη. Τσαπατσούλησε. Εγώ πήρα την ξυφολόχη, κάπου την πέταξα την ξυφολόχη. Έβαλα. Καθάριζε τα νύχια σου. Καθάριζα τα νύχια μου με την ξυφολόχη. Γελάει ο χιλητής. Λοιπόν, και τι γινότανε. Κάτι μπάλε, κάτι γάντια τερματοφύλακα είχα, κάτι σακούλε πεταμένε δεξιά και αριστερά. Έρχεται εκεί ο υπολογαγός να πούμε. Λέει τακτική επιθεώρηση γρήγορη κτλ. Πού είναι η ξυφολόγη να πει, ξέρω εγώ να κάπου εδώ θα είναι. Τι κάπου εδώ λέει θα είναι. Ρε. Έχασε λέει την ξυφολόγη. Έλα μου να το λέω, πώ κάνει έτσι για μια ξυφολόγη να πούμε και τα λοιπά. Ο Μπουγιουκλή λέει πρέπει να την πει. Λέει Μπουγιουκλή, πού είναι η ξυφολόγη. Όχι, δεν κοιτάω, δεν ξέρω, σε ένα κλείο Μπουγιουκλή. Λέει, σε βαβά, σε πέρα πειθαρχείο. Τι πειθαρχείο μου να το λέω, για μια βρώμα ξυφολόγη λέω κάνει έτσι. Θα πάω στο μοναστηράκι, λέω, θα σε φέρω 10 ξυφολόγε εγώ τώρα. Τρελάθηκε ο άλλο. Σου λέω αυτό είναι ανισόρροπο. Είναι και το τρελοκομείο. Μου λέει αυτή είναι χρεωμένη. Έλα μα του λέω, θα χαράξουμε ένα νούμερο εκεί πέρα. Πώ κάνει έτσι. Θα την πάρει, λέω, εχθρό. Ποιο εχθρό θα του λέω. Τώρα ήταν να πολεμήσουμε, λέω, με του Τούρκου και ο Παπανδρέου, λέω, απέσυρε το σεισμικ και δεν θα γίνει, λέω, πόλεμο. Λέει, είσαι για το, είσαι για το τρελοκομείο. Εγώ είμαι για το τρελοκομείο. Εσύ λέω είσαι για το τρελοκομείο που κάνει, λέω, τόσο φασέρια για μια ξυφολόγη. Έπει το ριζόγαλο στο χαλί. Φωνάζει ο άλλο. Ρε τι φωνάζει. Ριζόγαλο είναι. Χαλί είναι. Θα το κάνει μια αυτό με το αυτό. Θα περάσει. Θα πα να κάνει κάκα στην τουαλέτα, θα θέσει λίγο σκατό να πούμε, δεν θα πάει κατευθείαν κάτι, θα πάει στο αυτό. Λέω σε η τουαλέτα και τα. Θα βάλει λίγο νεράκι να πούμε, θα την κάνει στην τουαλέτα, θα περάσει. Δηλαδή φωνάζουνε για πράγματα τα οποία είναι απλοϊκά. Το αξιόμαχο των νοπολιτών. Έκανε μια γρατζουνιά, α πούμε, το αμάξι να πούμε. Ένα. Μια γρατζουνιά. 17 ετών αμάξι. Ή πα να παρκάρει, ντουκ, του δίνει μία με τον προφυλακτήρα. Ο Opel Manta του παππού του. Τα αμάξι! Τι έγινε, ρε φίλε, το λέω. Τα αμάξι, λέει, δεν προσέξει. Συγγνώμη, ρε φίλε, τι έγινε. Θα με κάνει, λέει, δήλωση. Τι δήλωση του να σε κάνω, ρε. Που χτύπησα το Opel Manta του 78 μοντέλο. Τη μαούν αυτή να λέω και τα λοιπά. Το έχει ασφαλισμένο, του λέω. Λέει, το έχω ασφαλισμένο. Το πέρασε κτέο. Το πέρασε κτέο. Θα πλήρωσε, λέω, έξτρα, λέω. Αυτό που έχει το κτέο. Αποκλείεται να περνάει κτέο όλο αυτό το αυτοκίνητο. Όχι, μου λέει, τι είναι αυτά και τα λοιπά. Τα αμάξι γρατζούνι. Ωραία, του λέω, πόσα θε. Πάμε, λέω, να το φτιάξουμε τα αμάξι. Πάει το αμάξι να το φτιάξει, λέει, τι να το φτιάξουμε, ρε παιδιά. Αυτή η γραμμή, λέει, κάνει πιο πολύ από όσο κάνει, λέει, όλο το αυτοκίνητο. Δηλαδή, φωνάζουν διασήμαντα πράγματα. Ναι. Κατάλαβε. Ναι. Χάθηκε, λέει, ξυμφολόχη. Και τι την πάρει ο Ερδογάν την ξυμφολόχη. Θα πάρω το μοναστηράκι εγώ 10 ξυμφολόγε. Εδώ φάγανε όλα τα λεφτά από τα εξοπλιστικά με επιπασό και ποινέα δημοκρατία. Και εσύ φωνάζει, του λέω, για μια ξυμφολόγη. Είσαι αφθάδη, με λέει, και είσαι ανεδή. Μην τον αγριεύει, λέει, γιατί παίζει Άρης Παναθηναϊκός. Δεν θα πάρω άδεια, έλεγε που γυρίσει. Σταμάτα να χέσει, του λέω, για εσύ. Τόστ με ριζόγαλο στη Σκοπιά, αλφα εθνική παίζει, του λέω. Αλφα εθνική παίζει μπάλα και τρώ τόστ με ριζόγαλο στη Σκοπιά, ρε, του λέω. Είναι δυνατό, ρε, Άρης είσαι. Τι Άρης, δε. Απικία να λέω ότι δεν είναι ο Άρης τίποτα. Τα πράγματα. Φοβόμουν ότι το μπάσκετ έκταση. Και φοβόμουν ότι το μπάσκετ θα πάρει έκταση. Θα πάρει αυτό και τα λοιπά. Και είχα κάτι μούτρα να πούμε. Με τον Γκάλι. Με τον Γκάλι, το μισούσα τον Γκάλι. Ναι. Ναι. Το Φασούλα, το Γιαννάκη. Γέμισε η Ελλάδα. Όχι μόνο του Άρη και του ΠΑΟΚ. Γέμισε τον Κοροναίο. Ναι. Το μισούσα να πούμε.
Γιατί θα μας τρώγανε τη δουλειά, να πούμε. Πριν έβλεπε μπάσκετ με Γιατζόγλου, με, με Κοροναίο και αυτούς. Όχι. Δεν έβλεπε. Δεν έβλεπα. Τι Κοροναίο. Ούτε μετά δεν. Ούτε στον Τωρονέο δεν πήγε. Τι Κοροναίο. Κοροναίο να δω μπάσκετ. Τρελό. Θα δω μπάσκετ. Ναι. Ο Ανανιάδης και τότε που παίζανε. Και... άσε ρε τώρα. Ναι. Με τίποτα. Με τίποτα. Ναι. Για τα ομόφυλα ζευγάρια, ποια είναι η γνώμη σου με, που υιοθετούν παιδιά. Είναι θέλω να μου πεις την αλήθεια. Ναι, όχι, να με κάνεις προπαγάνδα σαν το Σαράντο και αυτό και τα λοιπά. Ο Σαράντο είναι πολιτικά, αντί να πούμε. Πρέπει να. Κοίταξε, νομίζω ότι είναι πολύ πιο ικανό ένα ζευγάρι. Ναι. Όταν δεν έχει να κάνει βέβαια με το αν είναι δύο άτομα του ίδιου φίλου ή όχι. Έτσι. Ναι. Έχει να κάνει με το τι αρχές και τι πορεία θα έχει σε σχέση με το παιδί του. Έτσι. Και στο Χανδρά έκανα φαντάρο, ο Νικούλης λέει. Και στο Χανδρά ήμασταν μαζί. Ναι. Και στην πλάτη Ορεστιάδος και στο Χανδρά. Ναι. Με διορθώνει ένας συνθεσαντιώτης, να πούμε. Ήμασταν εθισμενή μετάθεση, να πούμε. Μιχάλης λέει, Νεατωνία. Αθήνα, καλημέρα. Νεατωνία, Μιχάλης. Βοήθαμε λίγο, ρε Νεατωνία, Μιχάλη. Τι? Νεατωνία είναι κοπέλα, πρέπει να είναι. Αντωνία, με Αντωνία. Με Αντωνία. Ξαναστείλ τώρα το μήνυμα. Κάνε λίγο μια επεξήγηση, ρε, ποια είναι η Αντωνία, να πούμε. Λοιπόν, για λέγε. Κοίταξε, ναι. Υπάρχουν και ζευγάρια ετερόφιλα τα οποία έχουν προβλήματα στις σχέσεις και με τα παιδιά. Βέβαια, δεν έχει να κάνει. Δηλαδή, τσακώνατε για 100 ευρώ πάνω στην δικαστή, ας πούμε. Η πορεία του στις σχέσεις και το μέσα στο γάμο κτλ. Δεν είναι χέγγιο ότι θα είναι ετερόφιλο και θα είναι σωστή. Μπράβο. Έτσι. Αυτό ακριβώς. Ούτε το παιδί. Και βέβαια και από προβληματικούς γονιούς θα γεννηθούν και προβληματικά παιδιά. Έτσι. Αυτό συμβαίνει. Και με τα ετερόφιλα ζευγάρια. Οπότε, μάλλον δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα παίξει ρόλο στην ψυχοσύνη του παιδιού, αν παίζει σημαντικό ρόλο το ομόφιλο ζευγάρι. Έτσι. Νομίζω ότι αυτό δεν μπορώ να το κρίνω. Δεν ξέρω. Μπορεί κανένα μπούλινγκ στο σχολείο. Δηλαδή. Ναι. Αυτό ναι, παίζει. Μπορεί. Αλλά να σου πω τώρα, είμαστε σε μια μεταβατική εποχή. Είναι αρχή. Είναι μια μεταβατική εποχή. Μετά από 50-100 χρόνια, για όλους μας μπορεί να είναι κάτι φυσιολογικό. Ναι. Έτσι. Η κοινωνία περνάει κάποιες τέτοιες μεταβατικές περιόδους. Αυτό που λέω εγώ ότι γίνεται για τεχνικούς λόγους, να πούμε, για μείωση πληθυσμού και. Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζεις. Όχι. Είναι έτσι, γιατί είναι επιταγές της κοινωνίας πλέον. Δηλαδή. Κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Α, έτσι. Ναι. Είναι εξέλιξη. Μας φαίνεται πριν. Εξέλιξη της κοινωνίας. Εξέλιξη, αλλά θα βγουν να πούνε. Και να μας πούνε να ανοίξουμε γραμμές, αν σήμερα γιορτάζουν ή λυπούνται σήμερα. Τα έχουμε πει αυτά. Επισοδρόμηση για κάποιους. 21η Απριλίου. Για κάποιους όταν και η γυναίκα να φορέσει παντελόνι, έτσι. Επισοδρόμηση του λόγου. Ναι. Δηλαδή έκανε κάτι εξωφρενικό. Εντάξει, πλέον για εσένα δεν σου φαίνεται κάτι. Εγώ. Ναι. Εμένα δεν με φαίνεται τίποτα εξωφρενικό. Πριν 100 χρόνια δεν ήταν έτσι. Εγώ αυτά που έχω ζήσει τα τελευταία 20 χρόνια δεν με φαίνεται τίποτα εξωφρενικό. Ναι, αυτό είναι. Όλα μπορούν να αλλάξουν. Φυσικά. Ναι. Δεν μου φαίνεται τίποτα εξωφρενικό τα τελευταία. Με κάνεις φαλάκρα να. Μαζί με τον Δημήτρη που κάνανε εκπομπή. Ξέρεις τον Δημήτρη. Το Χατζή. Πες το, θα πάμε αργά. Πες το, ναι. Τον είχα πει ότι πριν από 1,5 χρόνο, 2 χρόνια. Λέω, έχω πληροφορίες από κάτω, από την ΕΠΟ. Βέβαια αυτό το άτομο τώρα δεν είναι στην ΕΠΟ. Με την καινούργια κατάσταση. Αργά το πας, ξενοκράτη. Ότι... όχι, δεν το πάω αργά. Το πας αργά. Ότι θα πάει, οι ομάδες θα μειωθούν στις 12 με 14. Λέει δεν γίνεται και δεν. Λοιπόν, σου λέω εγώ αυτή τη στιγμή ότι δεν θα υπάρξουν δανεικοί πλέον από μετά το παγκόσμιο. Ναι, εγώ λέω αν υπάρξουν δανεικοί. Δεν θα υπάρξουν. Συζητάμε τέλειες. Για κάτι που, το οποίο δεν υπάρχει. Φύγαμε, εντάξει, φύγαμε. Φύγαμε, ποτέ. Επόμενος. Καλημέρα. Διάλειμμα. Σάμπα! Άιντε! Ας πάρει κανένας τρελό γιατρός εδώ τηλέφωνο, κανένας ψυχίατρος, κανένας ψυχολόγος, να μας πει ισχύει αυτά που λένε τώρα ότι η ομοφιλοφιλία είναι ψυχικό νόσημα.
Δεν ισχύει πια. Λοιπόν, έτσι, έχω την ταπεινή άποψη, τουλάχιστον οι τελευταίες έρευνες θα το δείχνουν. Αν μπορεί και κάποιος. Μας πάρει ένα. Συνάδελφος ψυχίατρος να μας το επιβεβαιώσει. Ότι δεν υπάρχουν. Οι τελευταίες έρευνες έχουν δείξει, μάλλον τα τελευταία 30-40 χρόνια, ότι δεν υπάρχει συσχέτιση τη σεξουαλική αυτή δραστηριότητα και κατάσταση με κάποια ψυχική διαταραχή. Δεν θεωρείται ψυχική διαταραχή. Και τα περικανονικότητα. Και τα περικανονικότητα δεν ισχύουν σε αυτή την περίπτωση. Κανονικό, αν οποιοδήποτε θεωρεί κάτι κανονικό, είναι τον εαυτό του. Δηλαδή, ως εκπρόσωπος της ιατρικής κοινότητας, δεν μπορεί να τίθεται αυτό το θέμα, έτσι. Μάλιστα. Είδες πώς δυσκολεύονται όταν τους λες. Μα όταν γεννιέται ο άνθρωπος αυτός, η φύση δεν το δίνει έτσι. Ο Θεός δεν το δίνει έτσι. Έλα, αμαρτίες, τι αμαρτίες δεν τρέπεστε λίγο. Στο μεσαίωνα ζήτανε. Πολλοί λόγοι μπορεί να παίζουν ρόλο, δηλαδή είτε γενετική, είτε μοριακή, είτε βιολογική, είτε κοινωνική, ατομική και οτιδήποτε. Έτσι και κοινωνική. Για να κάποιος να αλλάξει κάποια τη σεξουαλική του δραστηριότητα. Από εκεί πέρα όμως και από φυσιολογικούς ή κανονικούς γονείς, όπως σου αναφέρει οποιοδήποτε, μπορεί να βγουν και αμφισεξουαλικοί και ομοσεξουαλικοί άνθρωποι. Έτσι. Μάλιστα. Δεν σημαίνει και τίποτα. Πάμε στον κόσμο, ναι. Έλα φίλε. Εγώ. Έλα φίλε, δώσε γκάζι, έλα. Εγώ, ποιος. Δεν σε ακούμε, ναι. 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 Εγώ είμαι. Εσύ είσαι φίλε. Τι στη Θήβα είσαι, πού είσαι, έχεις θλίψει. Όχι, στο Λαγκαδά είμαι. Στο Λαγκαδά, το ίδιο είναι. Για λέγε. Λοιπόν, Κωστή, πήρα εσένα, μόνος είχαμε καταλάβει τι περνάω. Θα σε καταλάβω, έτσι. Είμαι 25 χρονών, πλακώνομαι στα βάρη και σε αυτά. Παίρνεις φάρμακο. Όχι, φάρμακο όχι. Μόνο κάνα μητρικό, κάνα μινοξέο, τίποτα τέτοιο. Γιατρέ, είναι επικίνδυνα αυτά. Αμινοξέα. Δεν το ξέρω. Ναι. Έχεις φουσκώσει, απαγόνι, έχεις γίνει. Είμαι ένα 90-125 κιλά. Ναι, box παίζεις. Όχι, θέλω πολύ, αλλά έχω πρόβλημα στον ώμο και δεν μπορώ να τα πω. Βέβαια, άμα σηκώνεις τα βάρη τα συνέχεια θα έχεις πρόβλημα στον ώμο. Μασάζ κάνεις. Κάνω. Κάνεις, ναι, ωραία. Και που λες εκεί που είμαι τώρα και κάνω τα βάρη μου ωραία και καλά, με πιάνει στη μέση ένας πόνος πάνω στο γυμναστήριο. Στη μέση, ναι. Πέφτουν όλα μπροστά, δεν βλέπω τίποτα. Ήθελα να ρωτήσω τον γιατρό, ο βαλονισμός μπορεί να βοηθήσει? Και πιο ακριβώς φίλε, δεν άκουσα καλά. Έκανε βάρητα και τον τσάκι στη μέση. Βεβαίως, εννοείται. Ναι. Στα μυσκελετικά ιδίως, εντάξει. Υπάρχει κάποια διαπιστωμένη. Μια μικρή δισκοκύλη. Εντάξει, ναι. Θα πάει πολύ και καλά. Ένα σφιακό κάταγμα μου είπαν. Τώρα το, ναι, το κάταγμα κάτι άλλο. Βέβαια, αλλά δισκοκύλη, ναι. Θα πάει πολύ καλά. Μπορεί να βοηθήσει. Ναι, εννοείται. Ωραία, και κάτι άλλο για τα θεολογικά τα ζητήματα αυτά που συζητάτε. Εγώ έχω σπουδάσει θεολογία. Λοιπόν, πιστεύω Κωστή μπορώ να σε βοηθήσω. Σ' ακούω χρόνια, πρώτη φορά σε παίρνω το τηλέφωνο. Το βγάλες. Ποιο? Τη θεολογία. Ναι, έχω σπουδάσει, έχω τελειώσει 10 χρόνια. Ήθελα να σου ενημερώσω. Λοιπόν, όσο αφορά αυτό που λέτε, μην παραπληροφορείτε τον κόσμο. Πιο απ' όλα, ναι, πες μας. Το ότι για τη σεξουαλική προτίμηση που λέτε. Ο Θεός μπορεί να πλάσει ένα. Καταρχήν όλοι είμαστε δημιουργήματα ενός Θεού. Ο Θεός μπορεί να πλάσει και εμάς μας έχει κλάσει. Άλλο λέω. Θα σου πω ναι. Αμέσως, άσε με να ολοκληρώσει. Γιατί μας έβγαλε άσχημος. Ναι. Άλλους έβγαλε ωραίος. Αυτό δεν είναι αδικία από τον Θεό δηλαδή. Άλλο το βγάζει ένα 90 γαλανά μάτια σαν τον. Πώς το λένε, τον Κούρκουλο. Και τον άλλο το βγάζει σαν τον. Ξέρω εγώ να μην πω. Τον Χατζινάκο, ένα 50 να πούμε. Ή φαλακρώ εμένα τον άλλο με μαλλί. Για πες μας φίλε. Άσε μας ολοκληρώσει λοιπόν. Ο Θεός δημιουργεί. Το δημιούργημά του, πλάστο δημιούργημά του, με αυτό το μειονέκτημα όπως και με κάποιο προτέρημα. Το άνθρωπος όταν γεννιέται οφείλει να καταπολεμήσει μέσα του, να κάνει αγώνα ώστε να μπορέσει κάποια στιγμή να διώξει αυτό το πάθος. Ποιο πάθος? Τον οποίο το δημιούργησε. Το πάθος της ομοφιλοφιλίας. Άμα τον αρέσει. Πρέπει να το. Και άμα τον αρέσει τον άλλο να τρώει αντσούγες, τι σε νοιάζει? Και εγώ ήθελα να πλακώνομαι στα βάρη. Αλλά είδα ότι ο οργανισμός μου δεν είναι μέχρι ενός σημείου. Από εκεί και πέρα μετά. Χωλένει. Δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Εγώ είμαι της άποψης ότι να κάνεις ό,τι γουστάρεις. Δεν είναι αυτό. Ήρθες να περάσεις μια ζωή. Τι αρέσουν τα σουτζουκάκια, τα σμυρνέκα. Σουτζουκάκια, σμυρνέκα φάει. Μην τρως πολύ όμως. Ναι. Ήμουνα τις προάλλες μέσα στο λεωφορείο. Ναι. Γίνεται μια μανούρα από το Λαγκαδά μέχρι την αερογέφυρα. Μας κάνει ο οδηγός 40 λεπτά. Ναι. Λέω ρε οδηγέ, έχει πρόβλημα τα μάξη και μας κάνει 40 λεπτά. Ναι. Τι πράγματα είναι αυτά. Και μου λέει άντε ρε, μου λέει έχει πρόβλημα και το ένα το άλλο. Και μας βγάζει μια γλώσσα και μου λέει το ένα το άλλο και τι είσαι αρχηγός. Του λέω με βλέπει ο οδηγός πως είμαστε. Δώσω ένα μπουνίδι ανάμεσα στα μάτια και θα αφήσω όλο τον τόπο. Κακός τον είπες στον οδηγό θα σου δώσω. Έπρεπε να του τη δώσεις.
25 χρονών, εγώ 50. 150, εγώ... γιατί δηλαδή. Άμα είμαι εγώ 50 και εσύ 25 και σε βγάλω γλώσσα, που πάναμε μία. Σκέφτομαι σε ένα ρεγάμο, συγγνώμη για την έκφραση, και λέω, πώς θα την τρούσε ο Κωστής τώρα έτσι. Λέω. Μια γλώσσα, λες και είμαι φίλος του με μιλούσε. Σαγόνι ανοιχτό, κοπάναγε. Θα του δώσω ένα διάρρη να τον αφήσει στον τόπο. Και τριάρι δώσω. Τριάρι λες, ε. Μην μπλέξεις σε καυγάδες, ρε φίλε. Δεν είναι ωραίο. Μην μπλέξεις, άστα να πάνε, άστα. Άμα, κοίταξε. Μην μπλέκεις με καυγάδες. Είναι κακό πράγμα. Άμα χωθείς όμως σε καυγά, πρέπει να μαλώσεις. Και τι να κάνουμε και λίγο νευρικό. Μην μαλώνεις. Μην κρατήσου, καλύτερα. Χάρηκα που σ' άκουσα, λοιπόν. Να πας στο γιατρό, σε δίνει εκεί τα γιώτα πέντε, ποιος ο σπόνδυλος είναι. Ναι, ο Ιώτα 5. Ο Ιώτα 5 θα είναι. Ομικρον 5. Ομικρον 5. Εκεί βαράει, ομικρον 5. Και εγώ ομικρον 5 είχα και με έβαλε κάτι βελόνες, κάτι αυτά. Πήγα και σε άλλο γιατρό, σε δυο. Πήγα στον Πανιώτη, με φτιάξαν οι γιατροί. Κολύμπη με βάλανε, ναι, κανένα. 20 ημέρες έχω να κάνω προπόνηση και αισθάνομαι σαν θηρίο στο κλουβί. Τι τα θες τα βάρη, μωρέ. Σταμάτα τα ταβάρη, συντηρητικά κάντα. Δεν μπορεί να στρίψει σε όποιον θέλει να βάλει και να παρκάρει τα μάξινα που σταμάτα. Θα χάσει την ελαστικότητά σου. Έγινε, θα τα πούμε. Και να σου πω και τ' άλλο, πόσο χρόνο είσαι? 25. Εάν πας 40 και συνεχίζεις να κάνεις βάρη, δεν μπορεί να πηδήξεις μετά. Άστα, και το πείδημα είναι ωραίο και στα γεράματα. Κλείσε, επόμενη γραμμή. Άντε, μπράβο. Ναι. Μην κάνετε πολλά βάρη και φουσκώνετε και κάνετε. Μετά δεν κάνει κούκου το πουλί. Καλημέρα. Ναι. Για δε κάνει αρσιβάρη στα 50 χρονών, μπορεί να πάει με γυναίκα. Είμαι. Δύσκολο τον κόβο. Έτσι δεν είναι, γιατρέ. Δύσκολο. Λέγε, φίλε. Γεια Κωστή. Καλώς τον. Μιχάλης Αρχικής. Δεν σ' ακούω, ρε φίλε. Γεια, κάτσε να κλείσω τον παράθυρο. Κλείστο αυτό, ρε, κλείστα παράθυρα, ρε, τράγω. Έλα, μ' ακούς. Σ' ακούω, ναι. Λοιπόν, τώρα για τη συζήτηση. Κλείς το ράδιο, ρε, τράγω. Το κλείνω, ρε, το κλείνω. Παοξίσεις, ρε. Ναι. Δεν το κατάλαβα. Λοιπόν, Αχμάκης, Αρσούμπαλος, δικός μου άνθρωπος είσαι. Λέγε. Λοιπόν, για τη συζήτηση που κάνουμε τώρα. Ναι. Να πω μερικά πράγματα. Να πεις ό,τι θέλεις. Εγώ δεν θα πω αν είναι φυσιολογικός ή όχι κάποιος που έχει άλλες διαφορετικό φύλο. Ναι. Από αυτό που είναι. Αλλά ούτως ή άλλως θα πω αυτό. Υπάρχουν, δεν υπάρχουν. Δεν ζουν γύρω μας. Για ποιο λόγο να μην πει το μάθημα σεξουαλική και παιδαγώγηση στη σχολεία. Ξεσηκώθηκε ο κόσμος και ξέρω εγώ και... Δηλαδή, Ρε φίλε, ένα λεπτό. Να μπει στα σχολεία σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Ναι, εδώ οι καθηγητές δουλεύουν 80 μέρες το χρόνο. Και θα δουλέψουν να κάνουν. Είτε ναι, μπελχανάδες τώρα. Θα μας τρελάνεις. Κατάληψη 10 μέρες το χρόνο. Γιορτές άλλες 80. Σαββατοκύριακα, απεργίες. Είσαι τρελός. Τι σάνα. Στο τέλος. Για μαθήματα ζωής. Άντε ρε φίλοι από εδώ στην Ελλάδα θα βάλουν στο δημόσιο σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Τι μπελχανάδες. Γιατί δεν θα ήταν καλό. Βρε, καλό θα ήταν θεωρητικά. Συγνώμη, κοίταξε. Εγώ δεν σου μιλάω. Ρε εσύ, αν τα παιδιά μας δεν πάρουν φροντιστήριο μαθήμα, γράμματα δεν μαθαίνουνε. Ποια σχόλια να μάθουν γράμματα, τρελώσει. Άκουσε με λίγο, περίμενε λίγο. Πήρες ώρα. Τι φορά. Γιατί να ξεσηκωθεί ο κόσμος, παιδού. Δηλαδή, ένα παιδάκι, ο οποίος είναι φυσιολογικό παιδάκι, έτσι, είναι αγοράκι ή κοριτσάκι. Εάν ακούσει και το μάθημα, στο μάθημα αυτό που θα βάζανε. Αν ακούσει για τον τραπεστή ή αν ακούσει για τη λεσβία θα αλλάξει. Λοιπόν, δηλαδή. Ακούστε όλοι οι φυσιολογικοί άνθρωποι. Είστε ενάντια στην ομοφιλοφιλία όλοι οι άντρες, αλλά όταν δείτε δύο γυναίκες να χαϊδεύονται, φτιάχνεστε. Αυτό είναι ανομαλία, ναι ή όχι. Καλά, όταν ένας άντρας στη θέα δύο γυναικών, όταν ένας άντρας στη θέα δύο γυναικών ερεθίζεται, είστε ανώμαλοι ή όχι. Εγώ πάντως ερεθίζομαι. Είμαι ανώμαλος. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα. Πάμε, μη! Θα τα τραβήξουμε το έργο. Άστο να πάει στο διάλογο. Θα σε αφήσω με την όρεξη. Για λέγε, για επίσης το θέμα. Ο κόκκινος να πούμε, λέει. Είμαι ενάντια στην ομοφιλοφιλία. Στα μοναστήρια πας, λέω όμως. Δεύτερον, εδώ λέω που μπαίνει στο import, κάτι πορνο αυτά κτλ. Όχι import. Import, θα import μπαίνει. Λοιπόν, ναι. Και βλέπεις, λέω, αυτές τις δύο γυναίκες, γιατί λέω τις βλέπεις. Αρέσει, λέει, μ' αρέσει. Άρα είσαι ανώμαλος, του λέω. Γιατί είμαι ανώμαλος. Και είσαι και ψεύτης είναι της άλλης. Απ' τη μία είσαι ενάντια στην ομοφιλοφιλία, απ' την άλλη βλέπεις δύο γυναίκες να χαϊδεύεται η μία με την άλλη και σ' αρέσει, λέω, και από πάνω. Άρα λέω, σ' αρέσει η ομοφιλοφιλία. Με κοιτάει. Λέει, τι να θε πω. Να με πεις τίποτα, του λέω. Μέρη μεταξά. Να με πεις. Τι να με πεις. Επόμενη γυναίκα. Σαν τη μάνα του Βουτσά μιλάς. Έστε διάλογο, του λέω από εδώ πέρα. Καλημέρα, ναι. Ναι, καλημέρα. Κωστή. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, όσοι είστε στις γραμμές, θα μιλήσετε.
Ο αλκοολικός κατε ηθοποιός. Έλα. Αστέρι, με τσίπησες. Λοιπόν, θα θίξω πολλά θέματα στα γρήγορα, δεν θέλω να με διακόψεις. Ναι. Πρώτον, αν θέλετε να διαβάσετε σχετικά με τον θάνατο μια σωστή άποψη, ψάξτε τον Επίκουρο. Δεύτερον, μια συμβουλή προς τον Φωτιάδη. Λύσε μια πορεία, ρε ραπ. Τον έχουν καλέσει να πάει πού, στα Αραβικά Εμιράτα? Όχι, μωρέ. Γνώρισε μια από τα Αραβικά Εμιράτα, όπου ο μπαμπάς της του δίνει πρίκα 30 γκαμίλες. Την έχει γνωρίσει αυτή, να. Την έχει γνωρίσει. Είναι ένα 70, λέει, 64 κιλά και είναι με την Μπούλγαρα. Την έχει, συγγνώμη, την έχει συναντήσει την κοπέλα αυτή? Όχι, την είδε με το Facebook. Μάλιστα. Την κάνει παζάρι ο μπαμπάς. Την 30 γκαμίλες. Πώς την γνώρισε αυτή, να. Όπως γνωρίζουν όλοι οι άντρες τις γυναίκες σήμερα, μέσα από το Facebook. Μάλιστα. Εσύ όταν είναι να γνωρίσεις γυναίκα, που πας, στο θέατρο πας, πού? Εγώ, φίλε, άσε με, εγώ είμαι περίεργη ιστορία. Λοιπόν, ξέρεις, επειδή όπως σου είπα ασχολούμαι περίεργα θέματα, αυτό εμένα μου κίνησε την περιέργεια και μου φάνηκε ύποπτο. Εγώ θα του προτείνω να μην πάει, αλλά να την καλέσει εδώ. Να έρθει αυτή στην Ελλάδα καλοκαίρι. Και πώς θα ταξινομηθούν 30 γκαμίλες? Τι αριθμό κυκλοφορίας θα πάρουν? Ρε, άσε καμίλες τώρα. Εδώ παίζει κίνδυνος. Παίζει να πάει εκεί πέρα. Ναι. Και ξαφνικά να ξυπνήσει μέσα σε μια μπανιέρα με πάγο και να του λείπει τον ανεθρό και να έχει σημείωμα. Α, εσύ είσαι πιο φελός από το Φωτιάδη. Και τη συνωμοσία του παίζει. Δεν είναι φελός, ρε φίλε, συμβαίνουν αυτά. Ψάξτε. Και δυο νεφρά, τι τα κάνει ο Φωτιάδης? Τον πάρουν και σκλάβο εκεί, δεν ξέρεις. Μπορεί να τον πάρουν και σκλάβο. Σωστά. Καλά, εγώ σου λέω ότι με αυτά ασχολούμαι και τα έχω δει. Τι είδες, να τρώνε νεφρά δηλαδή? Όχι, ρε φίλε. Όργανα δεν αρπάζουν. Εμπόριο οργάνων. Οργάνων, συγγνώμη. Εμπόριο οργάνων και θα πάρουν από το Φωτιάδη, μόνο το μυαλό του μπορούν να πάρουν. Και ξέρεις τι μεταμόσχευση γίνεται. Αξιοποιήσιμο. Αξιοποιήσιμο. Φύγε, ρε φίλε. Επόμενη γραμμή. Μην μας κάνεις την ψυχή μαύρη εδώ πέρα, βραδιάτικα. Εμπόριο οργάνων. Ζει το 21η Απριλίου κάτω η Χούντα του ΣΥΡΙΖΑ. Λέω 495. Τζεκεβάρα, Ακανέ, δεν θα πέσεις. Εγώ θα σε ρίξω στις 20 του Μάη και θα πας να βγει Αριανός, είναι ο χουντικός. Sorry για το Σαρδάμ με Κομίνη, στο Άκα Κομίνη. Αυτή είναι η δουλειά σου, ο 335. Βασίλης από Μαρτίου, θέλουμε επανάληψη. Κομίνης δεν έρχεται στο δικαστήριο πριν δεν επανάληψη. Κομίνη θέλω στον τελικό. Λοιπόν, ο άλλος λέει το 4 δεν κοιμήθηκε. Ο Θεός, είχαμε την πιο αποτελεσματική ομάδα στατιστικώς. Πάμε στους 4 τελευταίους για σήμερα. Για Τρεμπανιώτη να πούμε. Στην Εγνατία 63 που έχει στο ιατρείο. Ναι. Ναι, ναι. Είπαμε καλησπέρα. Καλησπέρα. Πάμε. Εγώ είμαι. Μάλιστα, εσείς. Αλλά αυτό που λέει, κάποτε πριν αρκετό καιρό, είχες πει σε μια εκπομπή σου, αναρωτιώσουν γιατί ο τερματοφύλακας ξέρει μπάλα. Και δεν μπορούσα να καταλάβω εσύ που ασχολείσαι και πραγματικά. Έχουμε ξαναμιλήσει. Ποιο πράγμα, πες μου το, δεν το κατάλαβα. Ξαναπέστε μου λίγο. Ότι είχες πει κάποτε για τους τερματοφύλακες, γιατί οι τερματοφύλακες ξέρουν μπάλα, ξέρουν δηλαδή να παίζουν μπάλα. Και σου είχα πει εγώ γιατί. Και απορώ πως αναρωτιώσουν. Όχι, δεν αναρωτιέμαι, πρέπει να ξέρουν μπάλα. Γιατί γνωρίζεις από μπάλα. Εγώ, μα πρέπει να ξέρουν μπάλα. Λοιπόν, πρέπει να ξέρει μπάλα το τέρμα, γιατί δεν μπορεί να πιάσει την μπάλα με τα χέρια πλέον. Αυτό είναι ο λόγος. Να κοντρολάρει έστω, να τη δίνει, να την παίρνει. Να την κοντρολάρει, ναι, να πασάρει. Και στα μάτια. Τώρα μου κάνεις ένα ερώτημα να πούμε και μου λες να πούμε γιατί οι παλιοί ποδοσφαιριστές που αναφυσβήτητα όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό τεχνικά, γιατί ο ποδοσφαιριστής ασχολούταν πιο πολύ τεχνικά με την μπάλα παρά αθλητικά, να κάνει κοιλιακούς όπως του Ρονάλντο, να τρέξει ταχυδύναμη κτλ. Ήταν με ένα νύχτα σαλάνης με μια μπάλα. Λοιπόν, και ρωτάω ας πούμε γιατί οι παίκτες οι παλιοί που αναφυσβήτητα εγώ λέω και θεωρώ ότι πολλοί συμφωνούν μαζί μου τεχνικά, ενώ ήταν καλύτεροι παλιότερα, δεν είχαν επιτυχίες στην εθνική, αυτό δεν είπες? Και στις ομάδες τις ελληνικές. Ναι, τότε δεν υπήρχε το σύστημα Μπόσμαν όμως, φιλαράκι, που είναι πολύ βασικό. Αν θυμάσαι, και υπήρχε ένα κόμπλεξ των Ελλήνων ποδοσφαιριστών σύμφωνα με αυτά που έχω ακούσει, έτσι, γιατί... Τι κόμπλεξ υπήρχε, ρε φίλε? Παίζαμε Άγγλοι με Έλληνες, Ιουγκοσλάβοι με Έλληνες, Γερμανοί με Έλληνες και χάναν πάντα οι Έλληνες και με σκορ μεγάλο. Ναι, δηλαδή αναπολούμε παλιούς ποδοσφαιριστές, αλλά οι ίδιοι ποδοσφαιριστές παίζοντας στο εξωτερικό παιχνίδια ήταν 4 τόνους πίσω. Μα, κοίταξε Κωστή, η Εθνική Ελλάδος αναφυσβήτητα πέρα από το 80
και το 94 που πήγε στο Μουντιάλ, που λόγω Παναγούλια έγιναν και οι δύο επιτυχίες, γιατί τους, από ό,τι ξέρω και από ό,τι έχω ακούσει, ο Παναγούλιας τους στο τεχνικό κομμάτι δεν ήταν τόσο καλός όσο στο ψυχολογικό. Υπήρχε ένα κόμπλεξ. Όταν ο Έλληνας ποδοσφαιριστής όμως βγήκε στην Ευρώπη, από τότε η Εθνική Ελλάδος άρχισε να βλέπει στα μάτια τις υπόλοιπες εθνικές. Εγώ θεωρώ ότι αυτός είναι ο κύριος λόγος, το ότι η Εθνική Ελλάδος πάει καλύτερα πλέον τα τελευταία χρόνια. Γιατί άλλες προπονήσεις, άλλη κουλτούρα, άλλη νοοτροπία, οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές παίζαν στο έξω όταν πήραμε το Euro. Είναι έτσι, δεν είναι? Ναι, αλλά για να φτάσουν έξω, εξελίχθηκαν. Ναι, πώς εξελίχθηκαν, εκεί εξελίχθηκαν. Ναι. Τι ήταν ο Χαριστέας όταν πήγε έφυγε από τον Άρη, που επειδή έβαλε τον γκολ στην Τούμπα? Τι ήταν ο Χαριστέας? Ο πιο κολόφαρδος Έλληνας σέντερφορ ήταν ο Χαριστέας. Συμφωνώ. Ναι, εγώ σου θεωρώ ένα παράδειγμα τυχαίο, έτσι, το παλικάρι να είναι καλά. Να είναι γερός. Ναι, λέμε τώρα. Εκεί εξελίχθηκαν οι περισσότεροι. Οι περισσότεροι. Γιατί ο Νικολάης, παράδειγμα, πριν πάει, ας πούμε, έξω, στην Ελλάδα έκανε τρομερή καριέρα και ήταν παιχταράς. Ήξερε εγώ φιάρτας. Τίποτα. Σήμερα οι ποδοσφαιριστές παγκοσμίως είναι πιο εξελισσόμενοι και η τεχνική που λες εσύ, της Αλάνας, υποπίεση, οι γραμμές τότε ήταν στα 70 μέτρα. Η μια ομάδα και η άλλη. Τεράστιοι χώροι. Σήμερα στα 40 μέτρα. Πώς θα αναπτύξει την τεχνική του ένας ποδοσφαιριστής? Εγώ θα σου πω κάτι τελευταίο για να κλείσω, για να μην περιμένουν οι φίλοι. Έκανε ένα ανάποδο ψαλίδι ο Ρονάλντο. Πόσα ανάποδα ψαλίδια βλέπουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα δεκαετία 80? Εγώ πρόσφατα, επειδή κάθομαι και χαζεύω παιχνίδια παλιά, σε ένα 4-2 που είχαμε κερδίσει ο Άρης στον Όφη, είχαν γίνει δύο απίστευτα ανάποδα ψαλίδια μόνο σε ένα παιχνίδι. Έχω την εντύπωση ότι ο Άρης με τον Όφη έχει χάσει 4-2. Όχι, ρε. Μήπως μπερδεύεσαι. Ο Άρης τον Όφη 4-2 δεν τον έχει κερδίσει ποτέ. Μου τα μπέρδεψα. 4-2 έχει χάσει ο Άρης με τον Όφη. Πόσα ανάποδα ψαλίδια έβλεπες παλιότερα, δεκαετία 80 στην Ελλάδα? Πόσα γκολ τέτοια τώρα, μην. Τέλος πάντων. Εντάξει, τα λέμε. Bye. Πάμε, γιατρέ, ναι. Έλα, Κωστή, καλημέρα. Έλα. Λοιπόν, βγαίνει και λέει να πάει ο Κουμίνης να καταθέσει στον Σκουτέρι. Ναι, λέει. Και βγαίνει ο Παπαδόπουλος του ΠΑΟΚ και λέει δεν χρειάζεται να πάει ο Κουμίνης τώρα. Λέει, θα μου ό,τι ήταν να πει, το έδειξε το βίντεο. Ο ΠΑΟΚ δεν θέλει να πάει ο Κουμίνης τώρα. Γιατί όμως αλλάξαν την πλάκα αυτή? Γιατί άμα πάει ο Κουμίνης, είναι αναγκασμένος να πει την αλήθεια. Και θα το ρωτήσει ο Σκουτέρι, γιατί διέκοψε στο παιχνίδι, και θα πει ακύρωσε τον γκολ. Μπήκε ο Σαββίδης με τον Μίχελ μέσα και διέκοψε το παιχνίδι. Και γιατί το κατοκύρωσε στον γκολ στα αποδυτήρια? Γιατί μου βάλε το πιστόλι στον κλωταφό άλλος. Γι' αυτό το έφυγε. Έχει θα μπει. Μάλιστα. Δεν αποδεικνύεται αυτό. Δεν ξέρουμε. Είναι υποθετικό. Πας στα αποδυτήρια με 0-0 και γυρνάς με 1-0. Άρα δεν κατεβαίνει η ΑΕΚ. Γιατί με 0-0 η ΑΕΚ κατεβαίνει. Το Βασίλη Τσακλό διεκδικεί ΕΡΤ2. Και πληρώνω εγώ ΕΡΤ2. Είναι δυνατόν? Καλημέρα, ρε φίλε. Ναι. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι, φίλε. Θα σου πω αρχικά για αυτό που λέγατε με τους ποδοσφαιριστές, Κωστή. Ναι. Άλλα μηχανήματα είχαν το 80 για να προπονούνται οι παίκτες και να γυμνάζονται. Άλλα χάπια και άλλα παίρνουν τώρα, έτσι. Έχουν εξελιχθεί. Ή κάνουν λάθος? Εσύ έχεις την εντύπωση ότι το 80 οι ποδοσφαιριστές δεν παίρναν χάπια? Όχι. Παίρνανε. Αλλά άλλα χάπια τότε, άλλα τώρα, έτσι. Λες εσύ. Λέω εγώ, άλλα μηχανήματα τότε για την προπόνηση, αλλά τώρα, πολύ πιο εξελιγμένα. Λοιπόν, όσον αφορά τους ομοφυλόφιλους, καταρχάς δεν θα ήθελα κανείς να γίνεται έτσι, εντάξει, ούτε ο ίδιος θα ήθελα να γεννηθώ ομοφυλόφιλος. Από τη στιγμή που υπάρχουν, πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε σαν ίσα μέλη. Είσαι ενάντια στην ομοφυλοφιλία εσύ? Όχι, δεν είμαι ενάντια. Αλλά, ναι. Αλλά, δεν είμαι ούτε της εκκλησίας τίποτα, Κωστή, με 18 χρονών άτομο, ούτε εκκλησία ούτε τίποτα. Λοιπόν, αλλά, κάποια βασικά ήθη και αξίες δεν πρέπει να τα παραπατούμε, όπως είναι η οικογένεια. Πού είδες εσύ να υπάρχουν δύο μπαμπάδες, ξέρω εγώ? Και όσον αφορά αυτό που λες ότι βλέπουμε και τι κάνουν και τα ζευγάρια που είναι άντρα γυναίκα που βρίζονται μαλλών κτλ. Γιατί δεν έχουμε δει λίγα κρούσματα από ομοφυλόφιλους γονείς στην Αλεξάνδρεια, που δεν θυμάμαι που ήταν, που δύο ήταν ομοφυλόφιλοι και το παιδάκι ήταν αμαία και το κακοποιούσανε? Λίγα κρούσματα υπάρχουν? Γιατί δεν βλέπω να πιάνεις από αυτό. Όχι, πιάνομαι από αυτό. Γιατί λέμε τι ωραία που είναι η οικογένεια, ενώ στην ουσία η οικογένεια δεν είναι και πολύ ωραία. Δεν είναι όλα ωραία και ρόδινα, αλλά δεν είπε κανείς ότι πρέπει να το
σχέση με το πράγμα, έτσι. Δηλαδή τι γίνεται, επειδή μαλώνουν οι γονείς, πρέπει να κάνουμε δύο μπαμπάδες που να μαλώνουν κι αυτοί, γιατί αυτοί δεν μαλώνουν. Δεν ξέρω, μήπως θα βρίσκουν κάποιοι άνθρωποι είναι κι αυτοί, κοστοί, θα μαλώνουν. Ναι. Λες. Τι λέω, αυτοί, τι είναι αυτοί, εξωγήινοι και δεν μαλώνουν. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, δεν έχω δει δύο γυναίκες να μπαίνουν μαζί. Και μια συμβουλή προς εσένα, επειδή σε ακούω πάρα πολλά χρόνια. Είχες μια τρελή άνοδο την τελευταία πενταετία, ειδικά είσαι φωτιά. Φέτος το έχεις, φέρνεις εκεί πέρα το μαλάτο το ένα τον άλλο. Η νεολαία θέλει λίγο ένταση, Κωστή. Δεν θέλουμε τόση ηρεμία. Δώσε λίγο. Θεωρείς δηλαδή τις εκπομπές μου κατά κάποιο τρόπο ηρεμές? Τελευταία είναι πολύ μεγάλη στις εκπομπές σου. Τελευταία. Ποιες εκπομπές από όλες? Μετά το 18. Η Μαρμίτα μερικές φορές είναι πολύ μεγαλίστικη και το 12 το βράδυ. Δηλαδή πιάνεις πολύ παλιές ιστορίες, ενώ εμείς ξέρεις που είμαστε νεολαία, δεν μας νοιάζει και πολύ τι γινόταν το 70. Ναι, κατάλαβες. Εντάξει, αποφεύγω λίγο το παρελθόν. Η αλήθεια είναι. Ναι, η παρελθοντολογία είναι. Ναι, αναφορές. Ναι. Εντάξει, κοίταξε, η κοινωνία όμως και το δικό μου κοινό είναι μεγάλο. Δεν διαφωνώ, δεν διαφωνώ. Απλώς πρέπει να τα δούμε λίγο όλα, ναι. Κάτω 50-50, κατάλαβες. Ναι, ναι, σωστό. Πάνω με τον Άριστον που λένε τέλος πάντων. Όχι, έγινε, αγόρι, έγινε. Έγινε, άρι, τσαο. Να δίνετε συμβουλές, να δίνετε απόψεις. Τι σας αρέσει, τι δεν σας αρέσει. Εγώ ακούω. Πάμε στο τελευταίο Μπαγιώτη. Ναι. Δεν υπάρχει. Υπάρχει, δεν υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει. Είναι και 59. Ωραία. Γιατρέ, πού σε βρίσκω? Εγνατέχεις 3 στο κέντρο της πόλης. Είναι το όροφο. Πάντα. Είδες, Αγώστη. Ποια είναι η γραμματέας? Την ξέρεις. Κορίνα. Ένα. Έτσι. Ναι. Πόσα χρόνια την έχεις την Κορίνα? Πάνω από 5. 5 χρόνια, ναι. Ίδια γραμματέας. Ναι. Άμα γεράσει, την κρατήσει την Κορίνα. Ναι, αφού είναι πιο μικρή, θα γεράσω πρώτα. Θα γεράσεις πρώτα. Ναι. 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 Και αν πεθάνεις εσύ, η Κορίνα πρέπει να βρει δουλειά μετά. Ναι. Ναι. Μπορεί να το κρατήσει το γιατρό λίγο. Μπορεί. Είναι και λίγο μισός γιατρός. Ναι, ναι. Μπράβο. Ναι. Πάντως είναι φοβερό να έχεις συνεργάτες. Εγώ δεν αλλάζω συνεργάτες. Είναι το πιο σημαντικότερο πράγμα στη ζωή. Δηλαδή να έχεις σωστούς ανθρώπους γύρω σου. Ναι. Και ιδίως στη δουλειά σου. Ναι. Ναι. Δεν αλλάζεις. Όταν αλλάζεις, είναι μερικοί που είναι απαραίτητοι. Δηλαδή είναι. Είναι συνεργάτες. Σάββατο δουλεύεις, γιατρέ? Όχι, βέβαια. Γιατί, γιατρέ? Να πάρουμε λίγο ανάσες. Θες ανάσες? Εννοείται, δεν γίνεται. Κάποια στιγμή θα. Θα κλατάρεις, γιατρέ. Όλοι το ίδιο πράγμα. Πάμε στο Κατζινάκο, γιατρέ, να δούμε εκεί πέρα. Να δούμε λίγο. Το Τζορτζ. Το Τζορτζ. Πώς το λένε το αυτό? Τζιάν. Τζορτζ. Τζιάν. Τζορτζ Τζιάν. Τζορτζ Τζιάν, Facebook. Είναι ο σωσίας του Χατζινάκου που χορεύει. Αλλά όχι στα 38, στα 58. 55. Πού το βρήκα, ρε φίλε? Το έστειλα στον Στέφανο. Ναι. Και λέω, έχεις φάει? Λέει, έχει κάνει μια ώρα. Έχεις πιει? Κάτσε. Ναι. Εντάξει. Ναι. Είναι πρόσφατο το φαγητό που έχεις κάνει? Γιατί μπορεί να τα βγάλεις? Λέει, γιατί, ρε. Ναι. Στον κλόπ το δικηγόρο. Ναι. Μου λέει, ρε φίλε, όχι, λέει. Πού το βρήκες, λέει αυτό? Σωσίας του Χατζινάκου. Κακέκτυπο του Χατζινάκου όμως. Ναι. Δηλαδή, έχει την κοψιά του Χατζινάκου, αλλά είναι ελεηνός αυτός. Και πρέπει να είναι και Τούρκος, ε. Ναι, πρέπει είναι να λίγο έτσι. Τι λίγο φάτσα περίεργη. Καλή συνέχεια, παιδιά. 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 Καλή συνέχεια.